Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσικοργό πιπίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάρουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίμα στα νεχόρια, πάμε να περάσουμε την μπάλα κάτω από τους μεραχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία δευτεριάτικη ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε, είτε είστε εδώ από κάτω στη Λέω του Σοφού και Φράγκο γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης και μας ακούτε μέσα από τον Μπλιμπλίκι, μέσα από το τηλεμαραφέτη. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να δώσουμε και σήμερα τσιτσί, να δώσουμε υπέροχο κρεατάκι, να γεμίσουμε καλούδια ένα τραπέζι μιας οικογένειας, ενός ζευγαριού, ενός και μόνος του να είναι δηλαδή, δεν είναι ανάγκη. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει, ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει ο καθένας. Να δώσουμε λοιπόν και σήμερα τσιτσί από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Υπέροχα εκλεκτά κρέατα στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και τον μπουμπουνάτε στο 54-222 και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Γιατί όπως έχουμε πει, όταν δεν είναι είδος πολυτελείας, αλλά είναι είδος. Να μην πω ανάγκης, αλλά είναι ρε παιδί μου, είναι φαγητάκι, είναι τσιτσί, είναι κρεατάκια. Δίνουμε και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Μέρα πολύ σημαντική σήμερα. Εκδικάζεται αμέσως μετά την εκπομπή μας, εκεί γύρω στις 10.30, η υπόθεση αυτή που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε, τόσο πολύ μας αναστάτωσε, τόσο πολύ μας αποδιοργάνωσε, τόσο πολύ μας εξόργησε. Καμία κοιλίδα, καμία κοιλίδα, κανένας λεκές, κανένα στίγμα. Πρώτα αυτό και μετά και οι αυταβαθμοί και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Πρώτα εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εμένα σαν Κωστή. Και μετά ναι και οι βαθμοί βεβαίως και οι βαθμοί και οι δεύτερες θέσεις και όλα. Το πρώτο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό το ηθικό θέμα το οποίο και το ηθικό πλεονέκτημα που πάντοτε είχαμε, η πιο καθαρή, η πιο κρυστάλλινη, η πιο εντάξει, η πιο ξυγημένη, η πιο παντελονάτη από όλους. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό. Και είπαμε, αν φταίμε, αν πραγματικά έχουμε κάνει κάτι βεβαίως. Εδώ όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε. Ποιοι το δημιούργησαν, ποιοι το κατασκεύασαν, πώς το έφτιαξαν. Πώς αυτό το πράγμα το συντήρησαν, είδατε φτάσαμε Ιούλιο μήνα. Ιούλιο μήνα φτάσαμε και ακόμα παιδευόμαστε με αυτό. Θα πούμε φυσικά και τα αγωνιστικά για την εμφάνιση για μία ακόμα γκέλα, για δύο ακόμα πεταμένους βαθμούς στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε και για τον Μιχαηλίδη, θα πούμε για τους άθλιους διαιτητές, τους άθλιους Έλληνες διαιτητές που είδαμε κάναν και πάλι έσχη, χθες ο Κομίνης, προχθές εμάς ο Κουμπαράκης. Θα μιλήσουμε για αυτούς οι οποίοι γλύφονται, ξερογλύφονται και ονειρεύονται ότι μπορεί και να φύγει ο Ιβάν. Τι ωραία. Έτσι ε παιδιά, αυτό θέλετε ε. Αυτό ονειρεύεστε. Γι' αυτό δεν γίνονται όλα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Σας γλεντάμε και γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Έλα Σταυράκι. Έλα Σταυράκι. Έλα καμάρι μου. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Να πω χορηγούς, να πω ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Μελτζή υπέροχα πλυντήρια. Καταπληκτική τεχνολογία. Τουρμπογός. Και φανταστικός σχεδιασμός, κοσμήματα είναι μέσα στο σπίτι σας. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, η LG και τα πλυντήριά της. Και μάλιστα όποιος πάρει πλυντήριο στην ηλεκτρονέτ Παβουκίδης Νικολαίδης έχει και δώρο ένα υπέροχο ατμοσίδερο Philips. Μπαίνετε λοιπόν, λέτε στην ηλεκτρονέτ στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, θέλω να μου δείξεις πλυντήρια ψυγεία LG αυτό το διάστημα. Και είστε τακτοποιημένοι, είστε πρώτοι, είστε υπέροχοι. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι για το πιο φρέσκο θαλασσινό, το πιο υπέροχο ψαρικό στην πόλη μας υπάρχουν δύο καταπληκτικά, δύο κουκλίστικα ιχθυοπολία. Το ένα στο Δικητήριο 214.000, το άλλο στο Ωραιόκαστρο 69-56-66 και τη Λιβεριά και χώρος υπέροχου
παρείστικου μεζεδοπολίου. Θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα δύο τραπέζια με έκπτωση 50% και για το ένα μαγαζί και για το άλλο. Να πάτε να γουστάρετε εκεί, παιδιά. Όποιος πήγε, δεν ξαναπήγε αλλού. Τελειώσαμε. Όσο για γλυκό, όσο για ψωμάρες, όσο για υπέροχες τούρτες και φυσικά για παγωτάρες και Velvet Bosco και American Cookies και Νοαζέτα και Λίλα Πάουζε και Παύλοβα. Το ξεχνούσα το Παύλοβα. Δεν θα πούμε για το για παγωτό Παύλου τώρα που συζητιέται τόσο πολύ ο Παύλος. Αυτό δεν είναι παγωτό Γκαρσία του Παύλοβα. Και μπισκότο όρεο. Μου είπαν λέει δεν είναι όρεο, είναι όρεο. Όρεο, δηλαδή ασχήμο. Νοστιμό. Όρεο. Ωραίο εμείς θα το λέμε ρε. Μπισκότο ωραίο. Έχει, τα πάντα έχει. Και φυσικά τσαντεκίδης, αυτοκινητάρες σαν καινούργιες. Ελεγμένες, τα πάντα καρατσεκαρισμένα. Χάρης και Αβραάμ, τα δύο αδέρφια. Γι' αυτό είναι κορυφαίοι, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά. Γι' αυτό τόσα χρόνια τους προτιμάει ο κόσμος. Γι' αυτό το όνομά τους είναι η μεγαλύτερη εγγύηση. Και επαγγελματικά και τα πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε. Και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές. Να πω, να τα πάρουμε τα πράγματα χρονικά, ξεκινώντας από το σήμερα. Σήμερα λοιπόν εκδικάζεται στο ΚΑΣ, σε αυτό το ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, αθλητικό δικαστήριο, η υπόθεση αυτή που φέτος τόσο πολύ μας ταλάνισε, τόσο πολύ μας χάλασε την διάθεση, μας εξόργησε, τόσο πολύ μας υπενθύμησε βέβαια ότι ο αντίπαλος προκειμένου να πετύχει το σκοπό του θα χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει. Αυτό κάνει τόσα χρόνια, αυτός είναι. Εδώ όμως αυτή τη φορά δεν είναι απλά ότι προσπάθησε να πάρει ένα μάτς στα χαρτιά ή έστειλε ένα τύπο σαν τον Κομίνη ή τον Κουμπαράκι ή έφτιαξε μια παράγκα ή έστεινε τα παιχνίδια όπως λέει η κυρία Σπανού, δεν το λέμε εμείς, ούτε δικάσαμε, αλλά έτσι φαίνεται, έτσι είπαν κιόλας και ο Μελισανίδης και ο Αλαφούζος και όλοι. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έστησαν μια ωραία ιστοριούλα, έβαλαν στην επιτροπή τους φίλους τους και πιαστήκανε από τη ιστορία αυτή, από τα γηπεδάκια που πήρε ένα συγγενής και έπρεπε αυτό να σημαίνει, αφού στην αρχή είπανε πολυδιοκτησία, στην ιδιοκτησία μετά έγινε κυριαρχική, λέει, επιρροή και δεν ξέρω τι, τι άλλη μπαρούφα μπορούσαν να βρουν. Τους βόλεψε, έστησαν όλη την ιστορία, δεν δίκασε κανένας εδώ. Όλοι πιάσανε σκηνή κορδόνι την υπόθεση και την πήγανε μέχρι τέλους. Κανένας δεν μπήκε στην ουσία. Ένας καημένος που μπήκε, ένας δικαστής που μπήκε από όλους, ήταν μειοψηφία, το κάνανε κουκούλα το πράγμα. Και τώρα περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σήμερα θα γίνει εκδίκαση και επειδή η ερώτηση που αμέσως προκύπτει εύλογα είναι πότε θα προκύψει απόφαση, πότε θα αποφασίσει το δικαστήριο αυτό τι ισχύει. Λέμε ότι αυτό θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες 13 με 14 μέρες. Δηλαδή πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, 19 τελειώνει το πρωτάθλημα, εκεί 19, 20 ή στη χειρότερη πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Το κακό θα έχει γίνει στην ομάδα, στο πώς επηρεάζει την ψυχολογία. Θα έχει γίνει το κακό, βεβαίως. Αυτό δεν αναντήρητα. Και ούτε τα ρίχνουμε όλα εκεί, γιατί βλέπετε ότι κάθε βδομάδα σε εκπομπές μας κοιτάμε τα δικά μας λάθη. Έτσι πρέπει να κάνει ένας μεγάλος σύλλογος, μια μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος οργανισμός. Είτε πρόκειται για τους παίκτες που αγωνίζονται, είτε πρόκειται για τους προπονητές, για το ιατρικό team, για τους γυμναστές, είτε πρόκειται για εμάς τους ραδιοφωνατζίδες, τα ΜΜΕ, τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Μήνο Κωνσταντινούπολιτών, από όποιο πόστο έχει ο καθένας. Είτε πρόκειται για τον απλό λαό, για τους ακροατές, για τους οπαδούς, για τους συνδεσμίτες, για τους κατόχους διαρκείας, για τους αφίλους μας παοξίδες που είναι στο εξωτερικό, για την όλη την οικογένεια. Για όλη την οικογένεια, όλο τον οργανισμό. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, γιατί αυτό είμαστε. Μέσα εδώ πονάμε για το ίδιο πράγμα, ξενυχτάμε για το ίδιο πράγμα, για την ίδια ιδέα μάλλον, να μην πω πράγμα, δεν μου αρέσει ο όρος πράγμα. Ξενυχτάμε, χαλιόμαστε, μας χαλάει το Σαββατόβραδό μας όταν η ομάδα πάει και κάνει άλλη μια γκέλα μέσα στο Ηράκλειο. Μας χαλάει όταν βλέπουμε την ομάδα έτσι, μας επηρεάζει χωρίς δεύτερη σκέψη την ψυχολογία και την καθημερινότητά μας.
Σήμερα λοιπόν, 10:30, ενώπιον τριμελούς δικαστηρίου, θα αποφασιστεί το τι θα γίνει, θα ακούσουν τι έχουν να πούν, είναι εκεί οι άνθρωποι της ομάδας, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Είπα, πρώτα με ενδιαφέρει να φύγει το παραμικρό ίχνος, να φύγει η παραμικρή κοιλίδα, το παραμικρό στίγμα και μετά, μετά όλα τα άλλα. Ναι, οι 7 βαθμοί βεβαίως και μετά εφόσον και όταν μάλλον αθωωθούμε, όταν δικαιωθούμε μάλλον, όχι όταν αθωωθούμε, όταν δικαιωθούμε, τότε μετά να αρχίσει ένα ανελαίητο κυνήγι. Θέλω να δω κυνήγι με λύσα με αυτούς που το ετοίμασαν όλο αυτό. Που έπαιξαν με την ψυχολογία μας, έπαιξαν με την ιστορία μας, έπαιξαν με τις αρχές μας, έπαιξαν με τις αξίες μας, έπαιξαν με το θυμικό μας, έπαιξαν με την καθημερινότητά μας, έπαιξαν με την οικογένειά μας, έπαιξαν με αυτό το οποίο είναι όλη μας η ζωή. Αυτά. Παραπάνω δεν έχουμε να πούμε για σήμερα, για το συγκεκριμένο και την εκδίκαση που θα αρχίσει στις 10:30. Όποιος όλο αυτό το διάστημα έλεγε έμαθα από τον τάδε ή λένε οι τάδε ή αφήνουν να διαρρεύσουν οι τάδε, νομίζω ότι απλά ήθελε να κάνει αβαβάου παπαπάου. Ούτε καν μπήκαμε στη διαδικασία. Φήμες λένε, από την περιραίως ατμόσφαιρα βγαίνει αυτό, βγαίνει αισιοδοξία, βγαίνει επισιοδοξία. Ναι, έχω ένα ξάδερφο που είναι μπατζανάκης με τον Ιταλό δικαστή, απλώνανε στην ίδια ταράτσα ρούχα οι μανάδες μας όταν είχαμε κάνει, να πούμε, κάμπινγκ στον Αρμενιστή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ούτε καν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω, η εκπομπή μπορεί να είναι ψυχαγωγική, αλλά θέλω όταν λέμε κάτι να είναι, να έχει σοβαρότητα, να μην... αλλιώς μπορούμε να κάνουμε άπειρα σκετσάκια. Όπως αυτό που κάναμε την Παρασκευή με το Φερέιρα και την Τσεσεκά Μόσχας και τόσο πολύ σας άρεσε και μας το ξαναζητήσατε και εφόσον έχουμε την ευκαιρία θα το βάλουμε και σήμερα. Πάμε στα του Σαββάτου. Η ομάδα μπαίνει όπως πρέπει να μπει, στο πρώτο πεντάλεπτο βλέπουμε κούρσα λιμνιός, σπάσιμο της μπάλας, γκολ μπίσω, λέμε λες. Λες να συνήλθαμε. Λες τα διάφορα μπινελίκια, ας πούμε, στον Μπίσεσβαρ, εκεί με τους οπαδούς. Να τον αφύπνισαν, λες ο λιμνιός επιτέλους να θυμήθηκε τον καλό του εαυτό, να θυμήθηκε ότι έχει όλο το ταλέντο και να συνήλθε κι αυτός. Και βάζουμε τον γκολ, ξεκινάει το μάτς έτσι και μετά αντί να πάμε να βάλουμε ένα δεύτερο να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία, ολική καθίζηση, όλος ο χώρος, όλο το γήπεδο στον όφι, χωρίς λόγο, μια υποχώρηση, μια καθίζηση, να δοκάρι το οποίο δεν μας χτυπάει καμπάνα, να δοκάρι όφι, να γκολόφι, να δεύτερο γκολόφι. Και βρισκόμαστε ξαφνικά πίσω και πάλι τρέχουμε. Μπορούμε να πούμε πολλά για συγκεκριμένους, να πιάσουμε έναν με απορίες τύπου πώς με αυτό το Ροντρίγκο, ας πούμε, τι καψούρα έχει φάει, αλλά έτσι δεν θα έχουμε τελειωμό αν πιάσουμε έναν. Και όπως βλέπετε, συζητάμε πρώτα τα δικά μας και μετά θα πάω στον ανεκδίκητο κουμπαράκι. Πρώτα κοιτάμε τα δικά μας. Η ομάδα που πάλι χάθηκε. Αβοήθητη από τον πάγκο, άδεια, φαίνεται ότι δεν το πιστεύει η ίδια, δεν έχει ψυχολογία. Οι ίδιοι παίκτες μέσα που πέρσι έτρωγαν σίδερα τώρα περιφέρονται και σαν να μην το πιστεύουν, σαν να είναι άδειοι, σαν να μην εμπνέονται, σαν να είναι το μαρτύριο της σταγόνας και για αυτούς όπως και για μας. Άντε 5 μάτς, άντε 4 μάτς, άντε 3 μάτς, άντε να τελειώνουμε, άντε ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Φωτεινή στιγμή, ακόμα ένας πιτσιρικάς. Ακόμα ένας μικρός που μπαίνει και σαν να μην έχει προλάβει να ποτιστεί με όλη αυτή την απεσιοδοξία, με όλη αυτή την μιζέρια που εκπέμπει αυτός που είναι στον πάγκο και τη μεταφέρει στους παίκτες. Οι παίκτες περιφέρονται χωρίς
να θυμίζουν σε τίποτα τον αίτητο πρωταθλητή, τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Λες και έχουν έρθει από αλλού τα παιδιά αυτά, και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης. Μπαίνει ο Μιχαηλίδης και κάνει μια φαουλάρα που αν την είχε κάνει ένας Βραζιλιάνος, ας πούμε, αν τον είχαμε φέρει, ξέρω εγώ, από την Μποταφόγκο ή από την Βάσκο Νταγκάμα, θα λέγαμε τι παικτάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Με το αριστερό, όχι μόνο φάλτσα, αριστερό και δυνατό. Τέτοια χτυπήματα είχε ο Κώστας Φραντζέσκος. Όχι μόνο με τέχνη, δηλαδή βάζω λίγο φαλτσάκι και η μπάλα πάει. Αριστερό και δυνατό. Και η μπάλα καρφώνεται. Περιχαρείς ο μικρός. Πόσο χαίρομαι για αυτά τα παιδιά. Και προσέξτε τώρα γιατί αυτά τα παιδιά είναι ποτισμένα με Πάμπλο Γκαρσία. Βάζει τον γκολ μέσα στη χαρά του. Είναι το πρώτο του γκολ επίσημο με τον ΠΑΟΚ. Με την πρώτη ομάδα. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Το παιδί θα τη θυμάται. Και σε 30 χρόνια από τώρα που θα είναι, θα έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, εύχομαι και ευελπιστώ και περιμένω και θέλω. Και μέσα εκεί λοιπόν στην ανίποτη χαρά του, αμέσως βάζει χειρόφρονο στον εαυτό του και κάνει με τα χέρια του, ελάτε, πάμε γρήγορα πίσω. Φτάνουν οι πανηγυρισμοί, τέλος εδώ, φρένο. Γυρίζουμε το μάτς τώρα. Πρέπει να βάλουμε ένα ακόμα. Ελάτε όλοι, πάμε. Δηλαδή ένας μικρός που είναι ούτε καν 20 χρονών. 18 χρονα και 19 χρονα παιδάκια, τα οποία όμως είναι άντρες. Είναι έτοιμοι παιδιά. Είναι έτοιμοι. Το φωνάζουμε κάθε τρόπο. Εμείς φύζουμε από υγεία. Εγώ δεν λέω ποτέ να βάλουμε 22 τέτοιους πιτσιρικάδες του χρόνου. Δεν πρέπει όμως 4-5 τέτοια παιδιά να είναι στην εντεκάδα, που τρελαίνονται όταν χάνουν την μπάλα, που κυνηγούν κάθε παλιά, που πασχίζουν, που είναι ποτισμένα με πνεύμα ΠΑΟΚ, που έχουν όλη την κάβλα, που πιθανόν άλλοι να την έχασαν τελείως και να έχουν αδειάσει από αυτήν, γιατί είναι απαραίτητο συστατικό για να μπορέσεις να παίξεις. Ειδικά σε αυτό το σύλλογο, ειδικά σε αυτή την ομάδα, ειδικά να υπηρετήσεις αυτά τα χρώματα, αυτά τα γράμματα, αυτό το έμβλημα, αυτό τον λαό, ειδικά εδώ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν είσαι νερόβραστος. Αν είσαι χλεχλές, αν είσαι διεκπαιρεωτικός, αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Δεν έχεις καμία ελπίδα ούτε καν την τραγουδίστρια στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Καμία ελπίδα δεν έχεις. Και βέβαια, έρχεται από πίσω μια φουρνιά λαμπρή. Το ακούω και έχω και εγώ αυτό το φόβο. Μην νομίζετε ότι σκέφτεστε διαφορετικά πράγματα από ότι εγώ. Μην τους κάψουμε. Βεβαίως. Χαλινάρι. Βεβαίως. Προσοχή. Ιδιαίτερη. Το χαλινάρι μεταφορικά πάντα, έτσι. Προσοχή ιδιαίτερη σε αυτά τα παιδιά που έχουν όμως βάσεις. Έχουν αρχές. Ξέρουν ότι πρέπει να είναι προσγειωμένοι. Ξέρουν δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα, ότι είναι στην αρχή μόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει. Να είμαστε δίπλα τους. Στη στραβή που θα κάνουν ένα λάθος. Ο Μιχαηλίδης έκανε το πέναλτι στην προπροηγούμενη αγωνιστική. Όμως βρήκε τις δυνάμεις και έδειξε ανεπηρέαστος. Πολύ σημαντικό για τον πιτσιρικά. Πολύ σημαντικό. Ενώ είχε κάνει το πέναλτι με την ΑΕΚ. Λέω λοιπόν, με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα παιδιά, τα οποία σφίζουν από ταλέντο, και απλά η μετάβαση θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και στη στραβή, όταν κάνουν μια ή δυο κακές εμφανίσεις ή κάποια λάθη ή έχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά και στις φοβερές στιγμές. Αν μπουν μέσα τώρα στην αρχή και πετάνε και βάζουν γκολ και είναι φοβερές οι εμφανίσεις τους, ακόμα και εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μη σας πω θέλει περισσότερη προσοχή αυτά τα παιδιά. Να μην τους φουσκώσουν τίποτα μανατζαρέι τα μυαλά, να μην νομίσουν ότι γίναν φίρμες, να μην ξεχάσουν ότι χρειάζεται απεριόριστη και χωρίς τέλος δουλειά για να μπορέσουν να προκόψουν, να μπορέσουν να κάνουν μεγάλη καριέρα. Ναι, όλα θα τα ζήσουν, αλλά χρειάζονται θυσίες. Φυσικά είναι νέα παιδιά. Και γυναίκες, και ξενύχτη,
και βόλτες και αυτά όλα, όμως όλα όταν πρέπει και όλα με μέτρο για να μην χάσουν τον δρόμο. Τα ίδια θα έλεγα αν ήταν ο γιος μου ο Θάνος. Σας μιλάω ειλικρινά. Τα ίδια θα έλεγα αν ήταν ο αδερφός μου ο Νεκτάριος. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο ακριβώς με την ίδια, με την ίδια ανησυχία τα βλέπω αυτά τα πιτσιρίκια. Και βέβαια έχουν μέσα τους την νοοτροπία. Την νοοτροπία του Πάμπλο Γκαρσία. Ξέρετε πόσα μηνύματα μου ήρθαν χθες στο κινητό. Πόσα. Κωστή. Ισχύει για Πάμπλο. Κωστή, έρχεται ο Γκαρσία. Κωστή, δίνουν την ομάδα στον Πάμπλο. Φεύγει ο άλλος. Κωστή, τι θα γίνει. Αναλαμβάνει ο Γκαρσία. Κωστή, αυτή η ανησυχία του κόσμου που πραγματικά βλέπω ότι με αυτόν εδώ δεν πάμε. Με αυτόν που έχουμε τώρα δεν πάμε. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι εξαιρετικός προπονητής, παιδιά. Μπορεί να πάει αλλού και να διαπρέψει. Μπορεί. Μερικές φορές δεν κολλάνε, ρε παιδιά. Δεν κολλάνε. Τα χνότα δεν ταιριάζουν. Οι άνθρωποι με τους συλλόγους δεν ταιριάζουν. Ξέρω αν αυτός εδώ. Ούτε το ξαναείπα και άλλη φορά. Ο σκοπός της εκπομπής δεν είναι να ξυλώνει και να φέρνει προπονητές. Ούτε να προτείνει. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη που έχουμε μέσα από το μικρόφωνο και τον πολύ κόσμο που μας ακούει για να κάνουμε, να πούμε, τον τεχνικό διευθυντή. Ή να κάνουμε τον έξυπνο, φέρε αυτόν, αυτός όχι, εκείνος όχι. Δεν με την άποψή μας. Την άποψή μας λέμε, δεν επιβάλλουμε τίποτα. Σεβόμαστε εκεί το ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που με τις αποφάσεις του και με τα λάθη του την έφερε την ομάδα στην κορυφή. Πήραμε 2 ντάμπλ, πήραμε 3 κύπελα. Ξεχρεώσαμε, θα πάμε να κάνουμε νέα τούμπα. Θα πάμε να ζήσουμε μεγάλα πράγματα, μεγάλες στιγμές. Θα ζήσουμε ομίλους Champions League. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν είναι μία άποψη ενός εθεροβάμωνα. Δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο. Είναι πράγματα που θα συμβούν τα επόμενα χρόνια, να το ξέρετε. Δεν ξαναγυρίζουμε πίσω στην εποχή της εσωστρέφειας, της οικονομικής ένδυας, που βλέπαμε τους άλλους να αποκτούν παίχτες και μας φεύγαν οι παίχτες γιατί δεν είχαμε να τους κρατήσουμε. Γιατί δεν πέσαμε Ευρώπη επειδή δεν είχαμε να συμπληρώσουμε το φάκελο της αδειοδότησης και παίζανε άλλοι στη θέση μας. Περάσαν αυτά. Ένα πράγμα που θέλω εγώ να ζητήσω από αδέρφια που πονάμε για το ίδιο πράγμα είναι λίγο περισσότερη προσοχή, λίγο περισσότερο σεβασμό όταν μιλάμε για την οικογένεια Σαββίδη. Εγώ ποτέ δεν θα σας πω μην κράζετε, δεν είναι δικαίωμά μου. Έτσι, ο καθένας έχει την ελεύθερη βούληση να πει οτιδήποτε. Παράκληση είναι ότι ας μην ξεχνάμε, ας είμαστε λίγο ακόμα και στα λάθη τους, γιατί έχουν γίνει λάθη, ξεκάθαρο είναι αυτό. Ακόμα και στα λάθη τους να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος τι ήρθε και μας άλλαξε τη ζωή της ομάδας. Ήρθε και έχει κάνει τόσες θυσίες. Οκ, θα κάνει και λάθη, θα κάνει και αστοχίες και αυτός και η οικογένειά του. Και πρέπει να βγούμε να φάμε σάρκες. Αγνώμονας. Αχάριστος. Εγώ δεν είπα χειροκροτητής. Ούτε λιβάνισμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ούτε εικόνισμα. Ούτε μην κάνετε κριτική. Αυτό και επίσης και αυτό είναι λάθος. Όχι, μην. Γιατί θα πούμε, φυσικά θα πούμε όταν κάνει λάθος. Και εσείς τι πιστεύετε, ότι ο ίδιος θέλει μόνο λιβάνισμα. Δεν θα ακούσει, όταν καταλάβει όμως ότι δεν υπάρχει από πίσω υστεροβουλία. Δεν είναι κόκκινο και πράσινο και κίτρινο από πίσω το υπόβαθρο να αποδομήσουμε, να διώξουμε, να λιδωρήσουμε, να ευτελήσουμε. Το έχω πει πολλές φορές. Εσείς τι λέτε, δεν φτάνουν στα αυτιά του. Και η παραμικρή κουβέντα που λέγεται στα ραδιόφωνα και ό,τι γράφεται και στα σχόλια και παντού. Γιατί είδα σιγά σιγά να βγαίνει, όχι απλά, εντάξει, είπαμε, ναι δυσαρέσκεια, ναι κριτική, ναι αντίρρηση, ναι διαφορετική άποψη βεβαίως, αλλά να πιάσουμε τι, να διώξουμε και τον Ιβάν, αυτό θέλουν, ρε, αυτό θέλουν κάτω, αυτό παρακαλάνε, να αρχίσουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας. Και να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει ο Ιβάν, εντάξει παιδιά, οκ, τον πόλεμο από τους υπόλοιπους τον δέχομαι. Αλλά να τρώω πόλεμο και από τους δικούς μου, αυτούς που τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι εδώ, που τα χρέη που βρήκα είπα θα είναι δικά μου χρέη και που πήρα την ομάδα από το χέρι να την ανεβάσω στην κορυφή και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι?
Υπάρχει έστω και ένας ΠΑΟΚτής που λέει να φύγει ο Ιβάν. Ένας. Απλά στον τρόπο που εκφράζουμε πολλές φορές την κριτική μας, να σκεφτόμαστε ποιον έχουμε απέναντι. Έχει κάνει αυτός κάτι για μας? Μας ζήτησε ποτέ κάτι? Επίσης, αυτό, κλείνω την παρένθεση. Μέσα σε όλα, μέσα στο το ότι τι έλεγα για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι ο ιδανικός για να αναλάβει προπονητής στην πρώτη ομάδα. Ο ιδανικός. Επειδή με τσιγκλάτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Θέλετε να την πούμε τώρα? Θέλω να το αφήσω αυτό όταν τελειώσουν οι τέσσερις αγωνιστικές. Θέλετε? Αφού θέλετε να το ακούσετε και αφού δηλαδή ρωτάτε συνέχεια, να το ακούσετε. Γιατί γνωρίζει όσο κανένας το DNA της ομάδας. Γιατί δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε τίποτα. Γιατί με το που θα μπει μέσα στα αποδυτήρια θα εμπνεύσει αμέσως. Γιατί όλοι ξέρουν τι έχει πετύχει αυτός. Γιατί θα το σεβαστούν, εννοείται, οι μεγάλοι παίκτες στην ομάδα και ηλικιακά και από τίτλους, γιατί ξέρουν τι είναι αυτός. Γιατί είναι ο πιο σίγουρος που θα προσέξει, γιατί ξέρει πόσο καλά τα παιδιά από την ΚΑΠΕ 19 που θα έρθουν. Γιατί έχει παραστάσεις από Μίλαν, από Ρεάλ, από Εθνική Ουρουγουάης, από Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί. Γιατί μας γνωρίζει με τα καλά μας και τα στραβά μας. Γιατί αυτός θα έχει την περισσότερη ανοχή και τον περισσότερο χρόνο και επιοίκεια από όλους που μπορεί να καθίσουν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στις τραβές, από εμάς, από τον κόσμο, από όλους. Μπορώ να σας πω 10 λόγους. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να του εξηγήσουμε τίποτα. Και γιατί ξέρουν ότι θα είναι ένας έντιμος εκεί, που δεν θα τους πουλήσει, που δεν θα κάνει παιχνίδια με μανατζαρέους, που δεν θα τρυπήσει την ομάδα, που είναι πάντα ευθύ στο λόγο του και που θα μεταδώσει τη δική του φλόγα, το δικό του πάθος. Το δικό του πάθος στους παίκτες. Το βλέπουμε στους πιτσιρικάδες. Γιατί. Και με μία κουβέντα, γιατί τον λατρεύει ο κόσμος και πιστεύει ότι μπορεί να είναι εκεί, τιμονιέρης, στη νέα ομάδα που θα χτιστεί. Μπολιασμένη με τα πιτσιρίκια και με τους έμπειρους. Όποιος βέβαια δώσει τα κλειδιά στον Γκαρσία, γιατί αυτή είναι η έκφραση, θα ξέρει ότι δεν έχει στρογγυλεμένα πράγματα. Ότι υπάρχει λόγος κοφτερός, ότι πλέον του αναθέτεις εν λευκό. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, δεν υπάρχουν σκόντα από μέρος του, και δεν εννοώ την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν υπάρχουν εκπτώσεις στις αρχές και στο λόγο του. Αυτό, εντάξει, ικανοποιημένοι, γιατί είχα πάνω από 50 μηνύματα. Αυτή όμως δεν είναι μια κουβέντα της παρούσης. Δεν είναι τώρα αυτό. Τέσσερα μάτς, τέσσερα εργοστήρια, το βασανιστήριο της σταγόνας. Άλλα τέσσερα μάτς, πρέπει να τα ζήσουμε. Και φυσικά η ομάδα να πάει και να πάρει και τα τέσσερα παιχνίδια, μπορείς? Όσο για τα έσχη με τους διαιτητές, είδατε, επειδή λέμε για τα δικά μας. Ο Κουμπαράκης, αυτός ο οποίος δεν έχει δώσει πέναλτι στον Αστέρα Τρίπολης, το βλέπει όλη η κοινωνία στην πρώτη αγωνιστική, στην ανατροπή του Μπαράλες, που πήγαινε από δίπλα ο άλλος και του έλεγε έλεος Κουμπαράκη, στο μπούλινγκ δίπλα, και το βλέπει όλη η Ελλάδα. Αυτός ο οποίος έκλεισε τα μάτια στην πεναλτάρα του Σεμέδου στο Φιγκερέιδο, στο μάτς με τον Όφη, του κόβει το πόδι, βάρ ξεβάρ, στο βάρ ήταν εκεί, τίποτα, δύο πέναλτι. Και στο Ηράκλειο τι κάνει? Δεν αποβάλλει τον Κουντρουμπή, το βλέπει όλη η κοινωνία. 5 λεπτά, τι βλέπεις ρε Μπουμπούκι? Τι βλέπεις πέντε βλέπεις ότι αυτός δεν υπάρχει άλλος παίκτης? Φεύγει, είναι σε προφανή θέση, φεύγει. Αν αυτό δεν είναι κόκκινη κάρτα, τι είναι? Είπαμε τα δικά μας τα στραβά, ναι, η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει, αλλά να μπούμε δηλαδή για τον Κουμπαράκι. Και στη φάση της δεύτερης κάρτας του Εσίτη, γιατί δεν ζητάς να δεις το βαρ? Που δεν υπάρχει καν φάουλ, διώχνει την μπάλα, ναι, είναι αρτσούμπαλος. Ναι, είναι σαν ντουλάπα, ναι, είναι σαν πορτιέρης, ναι, αλλά εκεί δεν κάνει φάουλ όμως, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο Κουμπαράκης. Χθες ο Κομίνης, ρε, το βλαστάρι. Ο Κομίνης φυρίζει ακόμα, παιδιά. Αυτός που πρωταγωνίστησε στην κλοπή, τη δική μας. Ο Κομίνης τι κάνει? Ανύπαρκτο πέναλτι, πέφτει άλλη. Αυτή η μισοριξιά
ο ηθοποιός, ο Βαλμπουενά, αυτός που εδώ δεν τον ακούμπησε καν ο Μάτος στο μεταξύ μας παιχνίδι και έκανε λες και τον χτύπησε ρεύμα 220 βολτ. Κυλιέται κάτω, πετάγεται πίσω τα πόδια αυτά χθες. Πέναλτι. Πάει στο ΒΑΡ, λες, θα το δει και θα το πάρει πίσω. Πέναλτι ο Κομίνης. Στο Γαύρο. Και όλα αυτά γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί πρέπει να το πάρει αίτητος ο Γαύρος. Επειδή εμείς το πήραμε πέρσι αίτητο το πρωτάθλημα, πρέπει να το πάρει αίτητος φέτος. Αυτό έχει πει, αυτή η εντολή έχει δοθεί από το τροφαντό αγόρι, το καταλαβαίνετε ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Δεύτερη κάρτα στον ΠΑΟΚ, χθες πατάει το πόδι, θυμάμαι τώρα τον παίκ του Βάζελου, δεν θυμάμαι. Του πατάει τον αστράγαλο, πεντακάθαρη φάση για δεύτερη κίτρινη, παίζεται λέει. Και 7 μέτρα πίσω το φάουλ. Γελάει όλη η κοινωνία με τον Κομίνη. Ξεφτύλες. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Και θέλετε από μας τι να πούμε. Δίκαιος πρωταθλητής και να αποθεώνουμε. Τι λέτε ρε. Ελάτε στα συγκαλά σας. Που περιμένετε. Αυτό. Ένας ήταν ο δίκαιος, ο αήτος πρωταθλητής. Και τον είδε όλη η Ελλάδα πέρσι. Με το σπαθί του, με τη μαγιά του. Δώστε το να ησυχάσουμε ρε, δώστε τους το να ησυχάσουμε. Δεν πρέπει να χάσει ο Γαύρος πουθενά. Άρε πάω κάρα, γιατί να είμαστε έτσι τώρα. Πήγαινε κάτω μια κηδεία μέσα στο Καραϊσκάκης εκεί, να πάει περίπατο. Και το αίτο και όλα, αλλά πού. 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 Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς, να πούμε μαζί αυτά που θέλουμε. Τα είπα μέσα στις άκρες, πάνω κάτω, τα βασικά. Μπράβο στο Μιχαηλίδη, ήρθα σαν δεκαράκι από τα Γιαννιτσά. Σαν δεκάρι, γι' αυτό και έχει τέτοια μπαλιά, γι' αυτό είδατε και με την ΑΕΚ τριαντάρες. Με έπαινο, χωρίς όμως να φτάσουμε σε υπερβολές. Το θεωρώ λάθος επίσης να μην λέμε τίποτα για αυτά τα παιδιά. Μην τυχόν και θα πρέπει να ακούσουν, είναι βενζίνη στο ρεζερβουάρ της ψυχής τους. Είναι απαραίτητο να ακούσει τον καλό λόγο. Όμως, όχι στην υπερβολή. Ο Βαν Μπάστεν, ο Μπαρέζι, ο νέος Μαλντίνι, ο νέος Μπεκεμπάουρ, ο νέος Κρόιφ, παιδιά, με ιδιαίτερη προσοχή, θερμή παράκληση. Προς όλους μας. Προς όλους μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι άνοιξε το καζίνο στη Φλόρινα. Το καζίνο Lynx. Με εκπαιδευμένο προσωπικό, με απόλυτη ασφάλεια, στη Φλόρινα, από την Παρασκευή, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον και εκεί γνωρίζουν και το προσωπικό και οι εργαζόμενοι πώς θα σας ευχαριστήσουν, πώς θα μπορέσετε να διασκεδάσετε. Το ξαναλέω με όλα τα πρωτόκολλα, με όλη την ασφάλεια του καζίνο Lynx στη Φλόρινα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στις γραμμές. Πάμε να μιλήσουμε αντάμα. Εδώ είμαστε, ζούμου ζού λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Στο βόλεϊ η ομάδα το πάλεψε. Εντάξει, χωρίς ξένους παιδιά. Κρίμα γιατί έχω την αίσθηση ότι αν είχαμε και τους ξένους μπορεί να περνούσαμε στον τελικό. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Εδώ είμαστε, ξαναλέω, σήμερα είναι η εκδίκαση. Αλλά Χριστίνα μου, δεν βγαίνει σήμερα η απόφαση, θα βγει μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα, για να πούμε τα αυτονόητα ότι πρέπει να πάμε και να πάρουμε το μάτς Τετάρτη με το Βάζελο μέσα στο ναό και πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και την ΑΕΧ και τον Ολυμπιακό μέσα στις έδρες τους και να πάρουμε και τον συμπολίτη μέσα στην έδρα μας και ασχέτως τι θα γίνει με τους βαθμούς εμείς να πάρουμε όλα τα μάτς, παιδιά, λέμε κάθε φορά τα ίδια, αλλά βλέπετε ότι η ομάδα δεν ακολουθεί, δεν μπορεί, και μην ξαναλέω πάλι τα ίδια όλες τις φορές ότι υπάρχει ευθύνη και στον προπονητή μεγάλη, υπάρχει ευθύνη και στους παίκτες. Υπάρχει ευθύνη στον τεχνικό διευθυντή, στον σχεδιασμό της ομάδας. Μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Πάμε τώρα, 4 μάτς. Έτσι. Τώρα, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι η επιστροφή των 7 βαθμών και αλλιώς είναι μετά. Με τους 7 βαθμούς που τους κερδίσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον ιδρώτα μας. Και μας τον πήρε η Αυγενάκιος Επιτροπή. Αυτόν τον ιδρώτα. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το Θοδωρή.
Έλα, φίλε μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε ενωμένοι πάνω απ' όλα για να στηρίξουμε την ομάδα. Φυσικά. Και στις στραβές και στις δύσκολες. Είδα ότι και εσύ το πρόσεξες αυτό που είπα για τον Μιχαηλίδη και το έβαλες στο ποστάρισμα. Έτσι, ότι... Εννοείται, Κωστή. Το κέρδος στον πανηγυρισμό. Είναι η ανακάλυψη αυτών των παιδιών. Του Τζόλι, του Μιχαηλίδη και θα έρθουν και άλλα παιδιά. Ο Τσιγκάρας, έρχονται από πίσω μετά, παιδιά. Έχει χρυσάφι. Τα τμήματα υποδομών του ΠΑΟΚ έχουν χρυσάφι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι τους. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε και τους 22 στην πρώτη ομάδα. Το καταλαβαίνετε. Σταδιακά. Δεν γίνεται. Και όποιος αξίζει. Δεν σημαίνει επειδή είναι Ελληνόπουλο. Είπα και άλλη φορά. Δεν φυλάνε τα σύνορα. Πρέπει να είναι 10 και καλά Έλληνας. Αν αξίζει το παιδί να παίξει. Μπράβο. Έτσι. Α, είναι και Ισπανός, δεν μας ενδιαφέρει. Μα τι σημασία έχει. Δεν λατρέψαμε ξένους στην ομάδα μας. Άλλη μόνο. Ξένος ήταν αυτός που τη βγάζει αυτή τη φουρνιά. Και είναι εκεί μαζί. Και οι δύο. Και ο Σνάουτσερ. Μην ξεχνάμε τον Πολωνό, παιδιά. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αθόρυβος, αλλά σημαντικός. Για πες. Ναι. Δεν θέλω να πω για το προχθέσινο παιχνίδι. Γενικά η εικόνα της ομάδας είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή πάσχει. Έτσι, έχει μια αρρώστια. Περνάει μια καμπή, κάνει μια κοιλιά. Όπως κάνουν όλοι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, αυτό κάνει και ο ΠΑΟΚ. Θα συνέλθει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που πρέπει να βρουν την πίστη την έχουν βρει ήδη. Ναι. Περνάμε μια καμπή. Περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Δεν αγαπάμε λιγότερο αυτό που αγαπάμε. Για όνομα Θεού. Προσέχουμε στην κριτική μας να μην ευτελίζουμε, να μην δείχνουμε αγνώμονες και αχάριστοι, να μην γκρεμίζουμε και αποκαθυλώνουμε. Όχι, επειδή, Θοδωρή μου, τώρα πολλοί θα χωθούν, πολλοί χώνονται μέσα στην αναμπουμπούλα, έτσι, να βάλουμε, δηλαδή, ναι, κριτική βεβαίως και στην διοίκηση και στον Ιβάν και στον Γιώργη και παντού όπου τη θέλετε. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Άλλο κριτική όμως, άλλο αποδόμηση. Ήβρης. Αχαριστία. Εμένα με ενδιαφέρουν τα εξαγωνιστικά. Γι' αυτό πήρα κυρίως τηλέφωνο σήμερα να σου πω το εξής. Ότι κάποια site στην Αθήνα γνωστών αποχρώσεων και χρωματικών πεπιθήσεων έτσι αναφέρουν, και εδώ το λέω ας πούμε και το διάβασα χθες, μου ανέβηκε το μέρος στο κεφάλι, ας πούμε, ότι για την δολοφονία λέει του Βούλγαρου. Αναφέρω. Τι, ότι έστειλε δείξη δικηγόρους και τέτοια, δεν ισχύει, παιδιά, αυτό. Περίμενε, δεν ισχύει, ναι. Ναι. Έχει κάποια στοιχεία λέει, που βρέθηκαν ότι δείχνουν τούμπα. Καλά, να τρελαθείς. Ναι, δείχνουν τούμπα λέει. Στέλεχος της ομάδας που φωτογραφίζεται και με τους επιτελείς και με το επιτελείο του ΠΑΟ και με αυτά είναι... Εκεί είπαμε μία κουβέντα. Όποιος πραγματικά έχει παρανομήσει, όποιος έχει ευθύνες για το φόνο, να μπει μέσα, φίλε. Εκεί δεν βλέπουμε ούτε χρώμα, άλλο εμπλέκουμε αυτό. Τώρα. Πάνε να εμπλέξουν τώρα την κατάσταση, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Επειδή αυτοί οι κοστοί μου είναι μάστορες αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν κανένα φραγμό. Είναι επιστήμονες, δεν έχουν ούτε ηθικούς φραγμούς, έχουν ούτε τίποτα. Να βγει λοιπόν η ΠΑΕ και να πει, ελάτε εδώ παιδιά, ποιος είναι αυτός, ονόματα κανονικά, τα πάντα. Έτσι θα μου πεις εσύ ρε φίλε που ξέρεις τι κάνει η ΠΑΕ, μπορεί να έχει κάνει η ΠΑΕ ήδη πράγματα και να μην το έχεις μάθει εσύ. Ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έξι. Έτσι, Κωστή, αυτά τα πράγματα δεν αφήνονται. Δεν υπάρχει. Ούτε επιτροπή του. Ούτε συζήτηση. Δεν το συζητάω καν. Ούτε συμφωνώ μαζί σου 150%. Οτιδήποτε ακουστεί, οτιδήποτε δεν πρέπει να αφήνεται να καρφίτσα να πέσει κάτω. Τα λέγαμε για τα τράνσφερ του Καλπαζίδη. Έτσι. Βγαίναμε και τα λέγαμε στα ραδιοφωνικά. Παιδιά, δεν βγαίνει από τράπεζα κάτι χωρίς αγγελική εντολή. Ακριβώς. Δεν έγινε ακουστά από κανέναν. Τώρα, αν κάνανε κάτι και δεν το ξέρουμε εμείς, άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνουν πρέπει να το ξέρουμε, Κωστή. Φυσικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Οτιδήποτε γίνεται και αφορά τον ΠΑΟΚ πρέπει να το ξέρουμε. Είμαστε. Πώς το λένε, και εμείς είμαστε αιμοδότες στον ΠΑΟΚ. Μα είμαστε και εμείς μέλος όλης αυτής της οικογένειας. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Φυσικά. Φυσικά. Ξαναλέω ότι αυτά που δημοσιεύτηκαν είναι επιστήμονες στο να φτιάχνουν τέτοιες ιστορίες, στο να σπηλώνουν, στο να δωροδοκούν, στο να λιδωρούν, στο να... Υπάρχουν άνθρωποι τους που ασχολούνται μόνο με αυτό, που είναι αυτή η δουλειά τους. Περίμενε λίγο. Περίμενε να τελειώσει αυτή η ιστορία σήμερα, να φύγουμε από αυτό και θα δεις μετά τι έχει να γίνει. Περίμενε μετά. Έγινε, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ. Το όνομα του ΠΑΟΚ είναι καθαρό. Όποιος το πιάνει στο στόμα του, μου γράψε τώρα κάπου, είδα τριαντάφυλλος.
Κάποιο ότι... κάπου έγραψε ο Τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία. Νομίζω ένα αποστάρισμα. Έτσι. Έτσι. Δεν θα πιάνει κανένας. Κανένας δεν θα τολμάει. Και θα το σκέφτεται 100 φορές. 100 φορές. Φιλιά, φουλ επίθεση σε όλα. Φουλ επίθεση. Τέρος, η παθητικότητα. Είδατε ότι εκλαμβάνεται ως αδυναμία η ανωτερότητα των προηγούμενων ετών. Έτσι. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Μην τους αφήνεις ρούπι. Ρούπι. Μην τους αφήνεις. Εχλωρόκλαρη. Γεια σου, Θοδωρή. Φιλιά, σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε ποια θα είναι η μεγαλύτερη νίκη κοστή, αν συμβεί που θα συμβεί δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ. Η μεγαλύτερη νίκη. Νίκη, ναι. Για πες. Να πάρουμε τους βαθμούς πίσω, να μην υπάρχει κοιλίδα στον ΠΑΟΚ, να μην υπάρχει ρετσινιά αυτή στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό ακριβώς. Ένα ψέμα που το καταστρώσανε για να χάσουμε ό,τι χάνουμε τώρα, δηλαδή ένα πρωτάθλημα. Να χάσουμε, να καθόμαστε τώρα εμείς, να τρώμε τις σάρκες μας και τις παίχτες. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Θέλω να είμαστε έντιμοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Επηρέασε όχι, και αυτό. Όχι, έτσι. Επηρέασε ναι. Καταλυτικά στην ψυχολογία της ομάδας, στον οργανισμό όλων. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο Κωστή, αυτό. Επηρέασε πάρα πολύ όμως. Ναι. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι γίνεται. Ξεκινήσαμε να παίζουμε καλά. Δεν αντιλέγω. Και αυτό βάλε. Μανώλο, βάλε ένα και. Για να είμαστε εντάξει απέναντι, γιατί και η ομάδα δεν περπάτησε. Γίναν λάθη και ο προπονητής δεν βοήθησε. Αλλά... και λάθη από όλους. Βάλε ένα και. Να σου πω κάτι, μετά τον Γενάρη, δηλαδή εκεί που ήμασταν μια πρώτη, μια δεύτερη κτλ. Τότε η ομάδα ξεφούσκωσε και ακόμα περισσότερο τώρα. Που δεν ξέρω τι θα γίνει, τι πρέπει να αλλάξει. Μάλλον ξέρω τι πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν είναι όπως είπες στους παρούσες. Αλλά Κωστή είναι το νούμερο ένα πράγμα που στέει. Δηλαδή. Σκέφτε τώρα εσύ να είσαι σε μια δουλειά που κάθε μέρα θα σου λένε στες, θα χάσεις τη δουλειά σου, θα παίζεις, θα κλείσεις η συχνότητα, θα κλείσεις το ραδιόφωνο. Όχι μόνο αυτό, θα αφήνουν υπόνοιες για σένα ότι εσύ φταίς για την κατάργεια του σταθμού και όλα. Είναι ένα μεγάλο κοστίζει. Είναι, δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Καταρχάς είναι δικαίωση ότι εμείς δεν έχουμε κοινό. Αυτό θέλω πρώτα, Τσουκνίδα, αυτό θέλω πρώτα. Πρώτα θέλω αυτό, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό. Και μετά, όλους αυτούς που το ετοίμασαν, κυνήγει ανελέει το δικαστικό πάντα, μιλάμε. Εννοείται, Κωστή, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Να κυνηγήσουν, ώστε να καταλάβουν τι έκαναν. Και ένα πράγμα να σου πω μόνο, εντάξει, όλοι λέμε ότι να παίξουν τα παιχνίδια, να παίξουν. Θέλω μόνο, αν μπορούν να παίξουν μια μπαλάρα εκεί μέσα στο τυράνι. Εντάξει. Και να τους προσπάσουν αυτό. Αυτό. Να, δηλαδή, έχουνε, μην... έχει απομείνει αυτό κάτι. Μεγαλύ... αυτό θα όταν έρθει η στιγμή. Όταν έρθει η στιγμή εκείνη. Μεγαλύτερη του ΣΥΤΟ δεν θα υπάρξει, να το ξέρεις. Έγινε το Μανώλο. Θα το πούμε αυτό όταν έρθει η στιγμή. Αν θέλεις, ναι. Βάλουμε συμπλήρωση να. Ναι. Έγινε Κωστή, να μην κρατάω. Έγινε Μανώλο. Να σε καλά. Bye. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς το Λάκωμα. Έλα, Παναγιώτη. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, 4,85. Μια στιγμή. Αν τα κερδίσω, θέλω να τα πάρει ο Σαλίγκαρος. Έγινε. Έτσι. Έγινε. Λοιπόν, έγινε. Θα πω κάτι. Δεν θέλω, ας πούμε, θα πω την άποψή μου μόνο. Δεν θέλω να γίνει διάλογος πάνω στο θέμα. Αν εμπιστεύεσαι σαν οργανισμός ΠΑΟΚ τον Παύλο Γκαρσία και σκοπεύεις να τον κάνεις προπονητή σου, θα τον βάλεις πρώτο παιχνίδι να παίξει μέσα στο Καραϊσκάκι. Να είναι αυτός ο προπονητής. Τελείωσε. Μη κάνεις ούτε όν ούτε τίποτα. Μη. Τίποτα. Το σβήνω. Έτσι πρέπει και να μην μιλήσει και κανένας. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει. Το σβήνω εδώ. Πνίγω τον ενθουσιασμό μου. Όσο. Τον πνίγω! Όσο για τον Μιχαηλίδη, ναι. Σε είπα ότι ζωγραφίζει με το αριστερό το πόδι. Στο είπα. Φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, φυσικά, αυτό, το είδαμε. Αυτό, παιδιά, αυτό. Δεν είναι ένα tackling. Δεν είναι μία ενέργεια από κάποιον που δεν γνωρίζει μπάλα. Το παιδάκι έπεσε δεκάρι. Έτσι, το είδαμε. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να δούμε μέσα στην ψυχούλα του εκείνη την ώρα που τελείωσε. Ρε φίλε.
αν μπορούσατε να δείτε όλοι, ας πούμε και εγώ ακόμα, θα είχαμε πολύ μεγάλη ευτυχία για αυτά τα παιδιά. Φίλε, πόσο χαίρομαι ρε Παναγιώτη με αυτά τα πιτσιρίκια. Έτσι. Πόσο, λοιπόν, πραγματικά, καμαρώνω σαν να είναι συγγενής μου, τι να σου πω δηλαδή. Το πάω λίγο παραπάνω και λέω πάλι την προσωπική μου άποψη. Δεν θέλω, δεν είναι δεσμευτική όπως λένε οι απόφαση. Λοιπόν, ακούστε. Αυτός, ο Μιχαηλίδης, ο Τζόλης, ο Χατζηστραβός και ο Πιτσιρίκος ο Κούτσιας, ναι, παίζουνε πρώτη ομάδα. Αυτό το παραμυθάκι, μην τους κάψουμε και με αυτό. Αυτοί δεν καίγονται με τι τίποτα. Τι να κάψουμε ρε παιδιά. Είναι, σου μιλάω, είναι, πώς το λένε αυτό που δεν καίγεται. Πώς λέγεται αυτή η... Στολές αμοιάντου, πώς λένε αυτές. Δεν ξέρω. Πυρήμαχες. Είναι πυρήμαχες. Δεν καίγονται αυτοί. Δεν καίγονται ρε φίλε αυτοί. Αδερφέ, δεν καίγονται. Είναι φίλε ατσάλι. Το ατσάλι όσο του βάζεις φωτιά. Και άκου λίγο. Αυτοί οι τέσσερις και άλλοι τέσσερις τρεχαλατζίδες θέλεις. Από τα πιτσιρίκια έχεις. Κάντε το βρε, κάντε το, να αποπνέει υγεία η ομάδα. Κάντε το να αποπνέει υγεία. Που χρειάζονται και αυτοί. Στις μεγάλες ομάδες χρειάζονται και αυτοί τα εργαλεία που λένε. Αυτά ναι, είναι μου γράφει ο Σίμος. Λέει, Κωστή, γνωρίζεις, και μαζί σου είμαι και εγώ, λέει, πιστεύω ότι ο Γκαρσία μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, αλλά γνωρίζεις. Το γνωρίζω ρε παιδιά αυτό με το δίπλωμα. Ότι δεν έχει ακόμα το πρώτο. Αλλά θα το είναι... πάρουμε σαν διερμηνέα. Ρε παιδιά, δηλαδή τώρα να σας πω κάτι. Αν πάρθει η απόφαση, εσείς λέτε, ότι αν πει ότι δίνω τα κλειδιά σε αυτόν τον άνθρωπο, έκανε όχι το απλά το αγροτικό του, έδειξε πράγματα πολύ σημαντικά και ξέρουμε τι μπορεί να δώσει και πόσο γρήγορα μπορεί να τα δώσει. Είναι αυτό, παιδιά. Εγώ δεν λέω, μπορεί να φέρουν έναν Βέλγο ή έναν Ολλανδό και να μας δείξει πράγματα μετά από ένα διάστημα. Έτσι. Αυτός όμως δεν θα χρειαστεί παρά μισή ώρα μόνο να αλλάξει γραφείο. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα που το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε, ρε παιδιά, άσχετοι. Το ξέρουμε το θέμα με το δίπλωμα. Αλλά πιστεύετε ότι θα είναι αρκετό για να σταματήσει αυτή την ιστορία, ή θα είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Οι άλλοι δηλώνουν τον καθένα που θέλουν να βάλουν μέσα, το δηλώνουν ό,τι θέλουν. Μα και τώρα, δεν μου λες, με τον Γεωργιάδη δεν είχαμε βάλει τον Ουσταμπασίδη που είχε πτυχίο, κάνω λάθος. Ναι, Κωστή, τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, όχι. Μην τα συζητάς, δηλαδή, και το δίπλωμα θα το πάρει σε μια εβδομάδα, άμα θέλει. Τέλος πάντων, ξαναλέω, λοιπόν, αυτή η κουβέντα, αφόσον έχουν αποφασίσει, ναι, να πάνε με αυτόν τον προπονητή μέχρι το τέλος. Η κουβέντα αυτή είναι για να γίνει 20 προφήτη Ηλία, ανήμερα. Πότε λέω είναι εγώ, 20 του μήνους Ιουλίου. Την επομένη που λήγει το πρωτάθλημα. Εντάξει, απλά έρχονται μηνύματα. Τότε θα βγει και η απόφαση. Τότε θα βγει και η απόφαση, παιδιά. Τότε θα βγει η απόφαση. Μέρες, ναι, μια λαμπαδάρα στον προφήτη Ηλία, στον Μπόι, τι να σου πω τώρα. Ναι. Έτσι. Δεν θα τσιγκουνευτούμε, όχι στον Μπόι του Κουτσιανικούλη, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, θα έλεγα, έχω ένα παράδειγμα, αλλά αυτός είναι αθώος πλέον και έτσι τον έβγαλε αθώο ο Αβγενάκης και έτσι αθώ. Δεν μπορώ να πω. Σωστό, δεν μπορείς. Τι να πεις. Έγινε Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού και γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Καλά, τελείως. Στείλε κομμίνιδες και κουμπαράκιδες να το πάρεις αέτητος. Ξεφτιλίζεσαι. Να ξέρεις! Μην λες ούτε καν τα ονόματα. Α, ναι, μην τα λέμε. Εντάξει, έγινε. Μην τα λες. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Επειδή τα λέμε όλα. Ο Πασχαλάκης που τόσα έχει ακούσει και που είναι ασταθής, ναι, και τα λοιπά, σώζει την ήττα στο τέλος με την απόκρουση. Θέλω να τα λέμε όλα. Ναι, ο Πασχαλάκης φέτος είναι δύο πιάνο, ένα τρώω. Βεβαίως. Όμως σώζει την ήττα στο Ηράκλειο με την απόκρουση στο τέλος. Να τα λέμε, και αν του κάτσει και λίγο η τύχη στο τέλος, δηλαδή βέβαια φτάσαμε στο σημείο να περιμένουμε τον τερματοφύλακα με κεφαλιά ψαράκι, υπτάμενο Σούπερμαν να βάλει γκολ, παιδιά, καταλαβαίνετε. Κάτι δεν κάνουμε σωστά, έτσι το καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Γεια σου, Στράτο. Λοιπόν, βλέπουμε για ακόμη μια φορά αυτοί οι λίγοι Έλληνες διαιτητές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Πώς προκαλούν την απέχεια στο λοιπό φίλαθλο κόσμο, πλέον το φίλο του Ολυμπιακού όπως πάντα, δηλαδή αυτό έχει κατατήσει αηδία πλέον. Ο Κουμπαράκης είναι μαζί με τον Γκομίνη ό,τι χειρότερο έχω δει. Θα μου επιτρέψεις την έκφραση, άντε να μην την πω. Για πες την και θα σου πω αν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Διαιτητικά σκουπίδια. Ναι, διαιτητικά βεβαίως. Καθαρά διαιτητικά σκουπίδια, δηλαδή αν υπήρχε
χαρακτηρισμός και βαθμολογία για τους, για τους δύο διαιτητές θα ήταν για τον κάλαθο των αχρήστων και για τίποτα παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι και οι δυο τους σφυρίζουν για την επόμενη μέρα, διότι θέλουν ένα παλαιό σύστημα στο οποίο θα ευνοούν τον Ολυμπιακό για να, για να γίνει. Φυσικά. Εξετάσεις δίνουν τώρα, παιδιά, έτσι το καταλαβαίνετε. Ακριβώς αυτό. Ναι, ναι. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη, διότι δεν είναι απλά υπό την ανοχή της, αλλά είναι υπό τη σκέπη της και τη συνεργασία της. Φυσικά. Φυσικά. Διότι, το, όλο αυτό όλο το, συντηρεί, γετητών, το συντηρεί όταν, και το θέλει. Όταν έτσι όλο αυτό το σύστημα με φοιτητών και δεν υπάρχει εξιχνίαση της υπόθεσης. Εντάξει, και εγώ δεν αφήνω και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, και όχι φυσικά. Πένε. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Δεν χρωματίζω εγώ επειδή. Χιβρε, τι είναι. Αριστερός, μα τι σημασία έχουν αυτά. Τι σημασία έχουν. Εμένα με ενδιαφέρει ένα καθαρό ποδόσφαιρο, ένα ισότιμο ποδόσφαιρο με βαρ, με ξένους διαιτητές. Γιατί με Έλληνες, όπως φαίνεται, τα χαέρια δεν πάνε πουθενά. Είδες αυτή και το βαρ. Και το βαρ το βάζουν στο πλάι, έτσι. Θα μας βγάλουν τρελούς χθες. Χθες ο Κομίνης και το βαρ, έτσι. Εγκλήματα και με το βαρ. Είναι ό,τι πιο εσχρό. Εσχρό. Δεν υπάρχουν πραγματικά. Ξεφτιλίζονται. Στράτο. Δηλαδή, χωρίς τσίπα. Άτσιποι. Άτσιποι. Θεωρώ, φίλε, ότι υπάρχει καθαρά διαφθορά πλέον στην ελληνική διαιτησία. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, ανικανότητας. Δηλαδή, δεν μπορούν να με πείσουν ότι είναι ανίκανοι. Ακριβώς. Εγώ δεν λέω ότι ο Κουμπαράκης και ο άλλος είναι. Δεν λέω ότι τα πήραν. Θα μπορούσα να πω ότι είναι στημένοι, αλλά δεν το κάνουμε γιατί δεν. Όχι. Έτσι. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι κλιματίστηκαν ή τίποτα τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέμε τέτοιο απλά πράγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω. Απλά θα μπορούσε κάποιος να πει. Τόσο ανίκανοι. Θα μπορούσε κάποιος να πει. Δεν μπορώ να πιστέψω. Ναι, ναι, ναι. Δεν το δέχομαι. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή ο νους μου, η λογική μου. Δεν το χωράει αυτό το πράγμα. Έτσι μάθαν Στράτο τόσα χρόνια. Έτσι να υπηρετούν ως φιοκάμπτες, δουλάκια τόσα χρόνια. Αυτό φίλε. Τέλος. Τελείω. Τι να λέμε, ρε παιδιά. Και όσο οι διαιτητές είναι, μένουν στην Αθήνα και είναι από τα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο, από την Κέρκυρα, από την Κρήτη και μένουν στην Αθήνα, αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να γίνεται. Πρέπει να σταματήσει. Έγινε Στράτο. Σε ευχαριστώ. Μια κουβέντα, ναι. Κωστή. Ναι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα ότι μένουμε στην Αθήνα αλλά δηλωνόμαστε στα άλλα. Α, καλά, καλά, εντάξει. Για να μπορούμε να. Άλλη κουμωδία αυτή. Άλλη κουμωδία. Έγινε. Να τελειώνει και σήμερα, και σήμερα έχουμε την υπόθεση στο ΚΑΣ και θα μεγάλη μέρα. Ναι. Θα σε κλείσω με ένα όνειρο. Λοιπόν, την ίδια μέρα, που παίζουμε στο Καραϊσκάκι, θα έχουμε διπλό του ΠΑΟΚ, ναι. Αθώωση από το ΚΑΣ, ναι. Και υποβιβασμό του Ολυμπιακού. Και θέλω να δω πώς θα νιώσουν οι γάβροι φέτος που πραγματικά το άξιζαν το πρωτάθλημα, γιατί ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Δεν λέω ότι είχαν καλύτερους παίχτες, ήταν καλύτερη, ναι. Ομάδα, να νιώσουν την αδικία και να υποβιβαστούν, φίλε, στη Β' Εθνική. Έλα, Τζένιφερ! Ναι, η κυρία Λόπε. Ναι, έλα, Τζένιφερ. Άκυρη φαντασίωση μου πρότεινε κάτι πολύ ωραιότερο. Ναι, όχι, μην έρθει, δεν υπάρχει άλλο. Μου πρότεινε ένα εγκροατή κάτι πολύ καλύτερο. Εντάξει, άκυρο, ρε παιδί μου, άκυρο. Ναι, έγινε, έγινε. Έλα, Στράτο. Γεια χαρά. Γεια. Ναι! Αυτές οι τέσσερις, μην παίρνετε άλλο να πάμε διάλειμμα σε ανθρώπινη ώρα. Ναι! Καλημέρα, Κωστέ. Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Έλα! Γύρισα από τη δουλειά κάτι. Γεια σου, Δημητράκη. Την εισαγωγή σου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Έλα. Δεν μου λες, κάτι ανέφερες ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα, ακροατές ή ούτω καθεξής, οπαδοί του ΠΑΟΚ που κατηγορούν την οικογένεια σαν ακροατές όσον αφορά τη διοίκηση. Ακροατές δική μου, όχι, αλλά στο διαδίκτυο. Όχι δική σου, γενικώς. Γενικώς, στα ραδιόφωνα. Υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε τη γραμμή της κριτικής και ξεφεύγουν στον τρόπο που αναφέρονται. Στην οικογένεια. Και είναι ένα δυσάρεστο. Πράγμα να πω. Δεν ξέρω, ένα πράγμα για να μην σου. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ αυτοί, γιατί μπλέκονται τώρα πολύ μέσα, καταλαβαίνεις. Με ένα ψευδόνυμο, με ένα αυτό, ο άλλος δημιουργεί σαν μπουμπούλα. Δεν μιλάμε για την κριτική. Εννοείται ότι η κριτική είναι όχι απαραίτητη. Είναι κάτι το οποίο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά υγεία. Άλλο η κριτική όμως, Δημήτρη, άλλο αποκαθήλωση και. Αυτό το πράγμα. Έτσι, κάπου. Αυτό το εγώ το δέχομαι, αν και είμαι αργανός, αλλά
Είναι, δηλαδή, άμα δεν είναι εγκάθετη, άμα δεν είναι εγκάθετη από κανέναν άλλον, γιατί όπως είπες εσύ μπορεί να είναι οποιοδήποτε και να χρησιμοποιεί άλλο όνομα, εντάξει, αν είναι όντως οπαδοί του ΠΑΟΚ, ντροπή τους, είσαι αχάριστη, και άμα μπορείτε, βρέστε 500 εκατομμύρια να πληρώσετε, να ξοφλήσετε τον Ιβάν, να πάρετε και το TV ΠΑΟΚ και όλα. Έλος πάντων. Δεν είναι. Άμα νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να κάνουν καλύτερη διοίκηση. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι αχαριστέ για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι στην κριτική, όχι στην αχαριστία, παιδιά. Δηλαδή, πάμε στο άλλο άκρο. Εντάξει, είπα. Και να προσέχετε, άμα είναι εγκάθετοι, να τους προσέχετε πάρα πολύ αυτούς και να τους κατακεραυνώνετε. Έγινε, Δημητράκη. Όχι και να βγαίνουν. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα. Παρακαλώ μην παίρνετε άλλο για να μην περιμένετε τζάμπα στις διαφημίσεις, να πάρετε μετά, δεύτερη ώρα. Έλα, έλα, έλα φιλαρέτε μου, έλα. Λοιπόν, καταρχάς θα πω ένα μπράβο στον Όφη που κατάφερε την Κυριακή να παίξει με τον Ολυμπιακό και μετά να παίξει με τον ΠΑΟΚ με 7 διαφορετικούς παίκτες στην ομάδα. Αυτό το θέλω και στη δικιά μου ομάδα. Θέλω αυτό να μπορεί να χρησιμοποιείται όταν παίζει Τετάρτη Κυριακή, να μπορεί να αλλάζει 7 παίκτες και να παίζει καλά. Αυτό σημαίνει ότι ένας προπονητής δίνει πλούτο στην ομάδα και δεν τη φτωχαίνει. Δεν την μιζεριάζει. Κάνει να έχει πλούτο, να μπορεί να έχει πολλές επιλογές. Ναι. Αυτό και, το κάνει ο προπονητής. Και παικτικά και ψυχολογικά. Και πνευματικά και από φυσική κατάσταση, συμφωνώ μαζί σου μέχρι και αρέας. Με όλες αυτές τις επιλογές, λέμε. Τώρα, πραγματικά μου έκανε εντύπωση και εντάξει, για μένα δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργηθεί θέμα του να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός. Αλλά σε περίπτωση που υποβιβαστεί, ο δεύτερος παίρνει το πρωτάθλημα. Ας το σκεφτούμε κι αυτό. Ούτε καν πάει είναι το μυαλό μου μέχρι εκεί. Να ξέρουμε. Δεν αφήνω ούτε μία, τι να σου πω, φιλάρετε μου, μέσα μου. Απλά περιμένω να δω πώς θα τους βγάλουν λάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους ρίξουν αυτούς. Ούτε καν, δηλαδή δεν περιμένω κάτι. Ενώ αυτό είναι που έπρεπε να γίνει. Βοά όλος ο τόπος, όχι μόνο για αυτή την περίπτωση φίλε μου, αλλά για πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι ανοιχτές. Έτσι, ξέρουμε ότι σε αυτή εδώ τη χώρα περισσότερες πιθανότητες υπάρχει να δύσει ο ήλιος στην Ανατολή και να ανατείλει από τη Δύση. Να ξυπνήσουμε το πρωί και να το δούμε τον ήλιο να βγαίνει από τη Δύση. Τι να σου πω τώρα. Σε περίπτωση που ήμασταν εμείς θα λέγανε το δεύτερο για πρωταθλητή. Άστο. Σε περίπτωση που ήμασταν εμείς θα μας είχαν ρίξει εδώ και μήνες, αδερφέ. Ναι, εδώ ότι και μήνες. Ο δεύτερος είναι πρωταθλητής θα λέγανε. Και επειδή ο ιδιαιτησία για μένα και κλείνω πραγματικά ο μόνος τρόπος που το κάνουν αυτό είναι ένα μήνυμα για τους διαιτητές. Αυτοί οι διαιτητές που κάνουν λάθη σε εισαγωγικά επιχορηγούνται, επιδοτούνται, επιβραβεύονται. Άρα κάντε το και εσείς οι άλλοι. Αν αυτούς τους διαιτητές τους εξαφανίσει η διαιτησία από μέσα με το να πει ότι δεν ακάνουνε, δεν αξίζουν. Τότε το μήνυμα είναι ακριβώς ανάποδα και βελτιώνεται και η διαιτησία. Καταλάβατε γιατί. Ο στόχος μας είναι λοιπόν αυτός που κάνει λάθη να εξαφανίζεται και να αλλάζει η προοπτική αυτής της ματιάς. Γεια και χαρά. Γεια χαρά. Καταλάβατε γιατί. Πάμε στον τελευταίο πρώτο διάλειμμα. Ναι, θα πω μετά. Γεια σας, καλημέρα. Γεια. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον teenager. Πού είσαι Κωνσταντίνε. Καλά, αγόρι μου. Καλά. Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ. Κωστή που λες, αυτό που είδα το Σάββατο με τον Όφη, το θεωρώ εντάξει, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, το θεωρώ ανεπίτευτο το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά έχω ένα στιγμιότυπο από αυτό το μάτς, πιστεύω όπως όλοι, στο γκολ του Μιχαηλίδη. Έχω να πω, Κωστή, πως πραγματικά το ευχαριστήθηκα πάρα μα πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν σαν να τα έβαλα εγώ, δηλαδή, μόλις πατάει το σουτ κάνω μια, ναι ρε ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Ναι, πεταχτήκαμε όλοι. Όλοι. Πετάχτηκε η φλέβα μου, δηλαδή. Πρόσεξε, δηλαδή, η πλάκα είναι η εξής. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η πλάκα είναι εξής που είπε ο παίκτης ότι ο Ίγκασον μου είπε να το εκτελέσω. Δηλαδή.
Γελάμε γιατί ακόμα και αυτό πήγε ο συμπαίκτης. Δεν του έδωσε εντολή ο προπονητής του. Δηλαδή. Δεν υπήρχε εντολή. Δεν είχε δει στην προπόνηση ότι ο παίκτης αυτός έχει από αριστερά, από δεξιά μάλλον, με το αριστερό πόδι τα χτυπήματα. Πήγε ο Ίγκασον και του λέει: χτύπα το εσύ. Κατάλαβες. Χτύπα το εσύ, μπάσκετ το μας πριν. Μικρά πραγματάκια που δείχνουν ότι η ομάδα έχει χάσει και την πειθαρχία και, και την οργάνωση και τον έλεγχο και. Μικρά πράγματα. Μου είπε ο Ίγκασον. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Κοστεί τώρα, εντάξει, το συζήτησε και πιο πριν. Για την περίπτωση αλλαγή προπονητή μπορούμε να το συζητούμε μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω, έχω διαβάσει τον Γκαρσία, έχει το πτυχίο το UEFA. Όχι, όχι. Και μπορεί να αναλάβει όχι. την ομάδα. Κωνσταντίνα μου, δεν έχει. Το UEFA Pro, το δίπλωμα δεν το έχει. Και ήταν την εποχή του κορονοϊού να πάει να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια από τα οποία προκύπτει αυτό το πτυχίο. Δεν το έχει αυτό το πτυχίο. Δηλαδή ο Γκαρσία αύριο, αν λέγαμε αύριο κάτι στον πάγκο, έπρεπε να δηλωθεί με κάποιο άλλο τρόπο. Όπως και τότε νομίζω με τον Γεωργιάδη, τον Γουχού που είχε καθίσει, δεν είχε το δίπλωμα και κάθισε ο Σταμπασίδης που είχε το δίπλωμα προ. Έτσι. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν είναι της παρούσης τώρα, εφόσον έχει αποφασίσει η ομάδα να διατηρήσει αυτό τον προπονητή. Κάθισα να δούμε μήπως και μείνει. Δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί οριστικά να φύγει αυτός ο προπονητής. Περίμενε να δούμε. Κάτσε να δούμε γιατί, τι και πώς. Προσωπικά εγώ όπως πιστεύω και παραπάνω δεν είναι στα Αύγουστα. Δεν το θέλω το συγκεκριμένο προπονητή. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν μπορεί να το γυρίσει, αγόρι μου. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο προπονητής μπορεί μετά να εμπνεύσει, να κάνει, να δείξει κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι, εγώ σου λέω του φέρνουν παίκτες. Αντέχει την πίεση αυτός, αντέχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Κωστή, μακάρι και να μας βγάλει του χρόνου χαζούς και να λέμε μπράβο ρε. Πρώτοι θα βγούμε να του πούμε ότι μας γέψευσες και μπράβο, όπως κάναμε τον Λουτσέσκου ρε παιδιά. Δεν έχουμε θέμα προσωπικό. Ακριβώς, αλλά ο Λουτσέσκου μέσα στο Δεκέμβριο Κωστή διόρθωσε ότι είχε. Η διαφορά είναι ότι ο Λουτσέσκου διόρθωσε ότι λάθος είχε μέχρι το Δεκέμβριο και έστησε ομάδα για πρωτάθλημα και του το έκλεψαν κιόλας. Μην το ξεχνάμε όμως. Σωστό. Αυτός εντάξει δεν είναι ότι και δεν έκανε κάτι όμοιο, πήγανε να το έκλεψαν κάπως, αλλά και αυτός δεν έκανε κάτι αγωνιστικά για να το επαναφέρει. Έγινε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι τελευταίο. Ναι. Σήμερα που είναι η μέρα του ΚΑΣ, μεγάλη μέρα, έχω αισιοδοξία ότι θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα μας δικαιώσει. Ναι. Και ελπίζω πραγματικά, έστω δικαστικά, και το κυνήγι φυσικά πάντα δικαστικά, να πάρουμε τους βαθμούς οι οποίοι με υδρότα πήραμε. Έτσι, και έτσι. Πιστεύω να τερματίσουμε σε μια δεύτερη θέση που μας αρμόζει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Η άκησε τον Άτη, το ένα το άλλο. Εντάξει, αυτά τώρα αφού είπαμε, εμείς σου επιτρέψαμε. Έγινε Κωνσταντίνε, εμείς σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε και δεν ξεχνάτε, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη άνοιξε και πάλι τις πύλες του και με υπαίθριους χώρους για εσάς που είστε καπνιστές. Με τα απαραίτητα μέτρα, με το πρωτόκολλο, με τους ανθρώπους εκεί να σας εξυπηρετούν με το χαμόγελο στα χείλη, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και ξαναλέω και με υπαίθριους χώρους και με ωράριο 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Ανθή! Τι σημαίνει το ζουμου σου, είμαι καινούργια στην παρέα, μου κρατάτε συντροφιά. Τώρα που είμαι χωρίς δουλειά αυτό το διάστημα, καλή δύναμη καταρχήν. Χαιρόμαστε που σου κρατάμε παρέα. Μακάρι να έχεις δουλειά και να μην είναι ευκαιρίες να μας στείλεις ούτε μήνυμα για να μας ακούς στη δουλειά σου με το ακουστικό. Ζούμου σου είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι απαραίτητα ευχάριστες πάντα, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τις ζούμε τις στιγμές, όλες με έντονα συναισθήματα, με όλο μας το είναι. Θέλω να σας πω πριν πάμε στις γραμμές ότι θα έχουμε πολύ σύντομα ημερομηνία για την επόμενη αιμοδοσία, διότι υπάρχει θέμα με την 30η Αυγούστου, όπως καταλαβαίνετε, με το κινητό συνεργείο μελιψίας, με τις πανδημίες, με αυτά η τσόφα σίγουρα θα έχουμε εντός λίγων ημερών την ακριβή ημερομηνία για να μπορούμε να πάμε και να έχουμε την επόμενη αιμοδοσία μας. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε άλλο. Θυμίζω, Tenda Home, κορυφαίος, αν με όλο αυτό που έγινε τώρα προχθές, αυτή τη φοβερή, να πούμε, θεομηνία
με τους τρομερούς αέριδες, με την ένταση των ανέμων, με τις καταιγίδες. Ειδικά δυτικά είδα πολλές σκισμένες τέντες. 4-30-0-11 για ανατολικά, 68-23-69 για δυτικά. Καλείτε τον κορυφαίο, καλείτε τον Γιάννη Κατουρτζίδη και έρχεται να σπεράσει νέα πανιά ανθεκτικά για να μην σκίζονται στον πρώτο, να πούμε, άνεμο, στην πρώτη κακοκαιρία. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, η πεντανόστιμα και εκλεκτά κρεατικά 705-750 με απόσταση στα τραπέζια και στο δίπλα χώρο. Δημήτρης κάνει εξαιρετικά πράγματα. Και εννοείται κλιμάρτ, ψήξη, θέρμανση, κεντρικά στήματα VRV, είτε για το χώρο της δουλειάς, είτε για ξενοδοχεία, είτε για εμπορικά κέντρα, είτε για το σπίτι σας. Κώστας Κιωσές, Daikin, αυτός είναι ο κορυφαίος, γι' αυτό και τόσα χρόνια τον προτιμάτε. Γραβιάς και Δελφών Γωνία, μπείτε και στο klimart.gr για να δείτε τι λέω. Κληρώνουμε κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης, μου δίνετε τα 3 τελευταία ψηφία ή μπαίνετε και στο μήνυμα FM και ενώ το μήνυμα και στο 54-222 με 62 λεπτουδάκια για να σας βάλω στην κλήρωση για το κρέας από το κρεοπολείο Μιχάλης. Μου γράφει ο Κώστας από το κρεοπολείο Άγγελος, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλημέρα φιλαράκι, πριν το ΒΑΡ έλεγες ότι υπάρχει και ο παράγοντας άνθρωπος για ανθρώπινο λάθος. Πλέον ξεγυμνώθηκαν, ξεφτιλίζονται δημόσια και έδειξαν ποιοι είναι όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι ακριβώς, χωρίς τσίπα. Καταλάβατε τώρα γιατί δεν είχαν σταυρώσει νίκη με ξένους διαιτητές. Καταλάβατε γιατί δεν θέλανε ούτε ξένους διαιτητές ούτε το ΒΑΡ. Γιατί αλώνιζαν παιδιά και ένα μικρό παιδάκι το καταλαβαίνει. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Γεια σου Άκη. Ένας ξένος διαιτητής έπαιζε χθες. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, δεν ξέρω τι έγινε το αποτέλεσμα. Και το ένα και το άλλο. Δεν βλέπω, δεν ασχολούμαι. Ξέρω τι, ναι, τι θα δω, γι' αυτό δεν βλέπω. 1-4 λοιπόν, κέρδισε ΑΕΚ μέσα στο Χαριλάου. 0-0 ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Από με έσχη του Κομίνη. Λίγο, τίποτα. Ναι, ναι, έσχη του Κομίνη. Έδωσε έναν ύπαρκτο πέναλτι, το οποίο το έπιασε ο Διούδης. Ακούω εγώ, γι' αυτό και ακούω τώρα και. Δεν απέβαλε, δεν απέβαλε τον ΠΑ, τα δικά μας τα είδες με τον Κουμπαράκη. Δεν χρειάζεται να λέμε. Αυτός που δεν έδωσε πέναλτι και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Όφη στο Γαύρο. Μετά λέει: εγώ πρέπει να βγω να πω ναι, ανωτερότητα και δίκαιος πρωταθλητής. Φυσικά στα μεταξύ μας μάτς ήμασταν ανύπαρκτοι. Δίκαιος πρωταθλητής, τι λέτε ρε παιδιά. Δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει. Τι λέτε, το λέει, δεν πρόκειται. Είναι... Όχι, ρε φίλε, από το δικό μου στόμα δεν πρόκειται να ακούσει. Θέλετε να εσείς να βγείτε να του κάνετε ύμνους. Εγώ δεν μπορώ. Βάλε να δεις πόσα πέναλτι δεν είχε βάρος του. 6-7 πέναλτι, αυτά δεν είναι χαμένοι βαθμοί. Κοίταξε, όσο υπάρχει η ντροπή του ποδοσφαίρου που λέγεται από εκεί κάτω. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Δεν υπάρχει καθαρό ποδοσφαίρο. Εγώ δεν βλέπομαι. Ναι, εγώ έχω προβλήματα. Ναι, στα μεταξύ μας μάτς δεν κατέβηκα. Έτερον εκάτερον όμως. Αυγό να πω. Ο άξιος πρωταθλητής και τέτοια. Τι λες, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Όποιος το λέει. Κοίταξε, επειδή βγαίνουν κάτι ντεμέκ δική μας. Σε παρακαλώ, ρε φίλε τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Να πω κάτι. Πες μου ότι ξέρω λίγα πράγματα παραπάνω από σας. Λίγα. Αυτός που ήρθε εδώ πέρα, ο Γιώργος Σαββίδης, ήταν ο μόνος τρόπος να πάρει τον ΠΑΟ. Γιατί ο Ιβάν, ο πατέρας του δηλαδή, δεν ήθελε να έρθει. Και έκανε το χατήρι. Καταλαβαίνετε τώρα πού θα πάμε, προσέξτε, πού πάμε. Ο Γιώργος Σαββίδης ήθελε τον ΠΑΟ και κόλλησε την αρρώστια αυτή που έχουμε κι εμείς. Ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης ήθελε να πασάρει τη Χάρτινη. Ναι, Άκη μου, εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν ραδιοφωνατζής να λέω στον κόσμο τι να κάνει. Πρέπει να υποτιμώ την νοημοσύνη του αν νομίζω ότι μία κουβέντα μπορώ να τον οδηγήσω τον άλλον. Είναι άβουλος, είναι ο άλλος που με ακούει. Μία μόνο όμως παράκληση. Ναι στην κριτική και στον Ιβάν και στο γιο και όπου θέλετε. Με σεβασμό όμως ρε παιδιά. Μην ξεχνάμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα κάνουν. Δεν είναι ότι τελειώσαμε, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και τη στιγμή. Τι λάθος μπορεί να κάνει, ρε παιδί, με τον προπονητή, στις μεταγραφές, στους συμβούλους του, οτιδήποτε. Τι λάθη μπορεί να έχει κάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάω τι μου έδωσε αυτός και πού με πήγε, φίλε. Αλλιώς είμαι αγνώμονας. Αυτό λέω εγώ. Ούτε πρόσεξε, ούτε πλάτες, ούτε λιβάνισμα, ούτε τίποτα. Δεν έχω καμιά ανάγκη να κάνω αγιογραφίες στο Σαββίδη. Καμία απολύτως. Ήμουν ΠΑΟΚ και πριν το Σαββίδη. Έτσι. Όμως,
Οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό στο τι θυσίες έκανε αυτός ο άνθρωπος και πού μας πήγε. Και πού θα μας πάει, έτσι. Πού θα μας πάει. Να πω κάτι που το άκουσα στη συνέλευση για το μετοχικό που έγινε. Ναι. Από άτομο που ήταν μέσα και βγαίνει στα ραδιόφωνο. Πρόσεξε τώρα. Αυτός εδώ πέρα τα βάλε με το Σαββίδι. Αυτός που έχει μια μετοχή, πόσο κάνει, ένα ευρώ, μισό ευρώ. Εντάξει ρε φίλε, μπορεί να έχει αντίθετη άποψη και να κριτικάρει και το Σαββίδι. Αυτό δεν είναι κακό. Ο τρόπος εμένα με ενδιαφέρει και όχι λίθαργο και αμνησία για το τι έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή θα φτάσουμε να συζητάμε τα αυτονόητα. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν, που ζηλεύουν τους διπλανούς. Λέει αυτοί που ταλαιπωρούνται, να ταλαιπωρηθούμε κι εμείς, αλλά χωρίς Ιβάν. Καταλάβατε. Πιάσανε τώρα, πατήσανε πάνω στο ποστάρισμα του Κοέλιο που έβαλε ο ιός. Έτσι, πανηγύριζαν κάτω. Φεύγει επιτέλους, αυτό θέλουνε φίλε. Να φύγει ο Σαββίδης και να γυρίσουμε πάλι. Έτσι. Αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε. Αυτό που έβαλε ο Γιώργος είναι. Θα φύγουνε. Μα είναι για κάποιους παίχτες που κλείνει ο κύκλος τους. Κάποιοι παίχτες θα τους ευχαριστήσουμε πολύ. Παίχτες, μπορεί και ο προπονητής, μπορεί και ο τεχνικός διευθυντής, μπορεί και οι γιατροί, μπορεί και οι προπονητές, μπορεί και οι γυμναστές, οτιδήποτε. Θα κλείσει ο κύκλος, θα τους ευχαριστήσουμε γιατί προσέφερα, δεν είμαστε αγνώμονες. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε. Για κάποιους ο κύκλος έκλεισε. Φωνάζει αυτό το πράγμα, αυτό, ρε παιδιά. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ο Πάο πάντα μπροστά. Αυτό δεν λέμε. Φυσικά. Και έρχονται τα καλύτερα. Μια χρονιά αυτό. Κάναμε. Εννοείται κάναμε ότι έρχονται τα καλύτερα. Να είστε έτοιμοι για αυτά. Καλημέρα, φιλιά, καλημέρα. Άκη. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ ακούγομαι Κωνσταντίνε. Βεβαίως. Έλα, Λουκά, εσύ. Ναι. Όχι. Ο Εφραίμ. Κώστας. Α, έλα Κώστα. Έλα. Κώστας κι εγώ. Έλα. Σε ακούω. Λοιπόν, σε ακούω. Εγώ θα ήθελα να σε πάω λίγο κάποια χρόνια πίσω. Ναι. Την πρώτη χρονιά που έχει έρθει ο Ιβάν. Ναι. Όταν αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, του ακατονόμος του ήταν ο κύριος Βρέντζος. Ναι. Ο κύριος Βρέντζος σε μια συνέντευξη λοιπόν του Ολυμπιακού είχε πει το εξής πράγμα. Όταν τον ρώτησαν τι έχετε να πείτε για την έλευση του κυρίου Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την απάντησή του. Για πες. Ελπίζουμε να βαρεθεί και να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, αυτοί θέλαν από εδώ, πώς από εκεί, το πάνε χρόνια τώρα. Ο ευσεβής πόθος. Μας βάλαν στη συζήτηση, να κάνουμε συζήτηση, άμα θα μείνει ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ ή όχι. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό που λες ότι δεν φταίει μόνο ο Φερέιρα. Φυσικά. Φταίνε και κάποιοι παίχτες που ήταν πριν στο ΠΑΟΚ, όχι αυτοί που ήρθαν φέτος και πέρσι. Και που ήταν από πριν. Και κάποιοι που δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί εγώ πάνω απ' όλα βάζω τον ΠΑΟΚ των ίδιων. Σωστό. Δεν βάζω στη φανέλα μου ποτέ όνομα, γιατί μόνο τον ΠΑΟΚ εμείς βλέπουμε, όποιος και να παίζει. Ναι. Και τι να κάνουμε που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ, εκτός από το λαό του και το ίδιο το σωματείο, είναι ο Ιβάν. Φυσικά. Λοιπόν, φυσικά, θέλουν δεν φυσικά. Θέλουν. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν κριτική σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όταν γίνεται πόλεμος, και αυτοί που κάνουν κριτική στην ίδια τους την πατρίδα, ξέρεις τι τους κάνανε. Δεν χρειάζεται να πεις. Στα χρόνια, ναι, ναι. Στα έμπολεμα χρόνια. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν κριτική και αυτοί που βρίσκουν τρόπους να λιδωρήσουν την οικογένεια, είναι για μένα από αφελείς μέχρι ύποπτοι. Ναι. Λοιπόν, επειδή οι αφελείς δεν νομίζω να είναι, είναι ύποπτοι φίλε μου για μένα, προσωπικά για μένα. Λοιπόν, ναι. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε και την οικογένεια, στηρίζοντα την οικογένεια, στηρίζουμε το σωματείο που αγαπάμε, παιδιά. Διότι ακριβώς. Αυτοί έχουν σκοπό, χωρίς να σημαίνει, διαλύσουν το σωματείο ναι, μας. Ναι, σωστό. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να διαλύσουν το σωματείο μας. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να λιβανίζουμε ή να τα βλέπουμε όλα τέλεια. Το κομμίνι, το πώς πρόσωπο δεν το είδα, του φίλε, πώς δεν το είδα ρε παιδιά, στη φάτσα του φαίνεται, ο άνθρωπος στη φάτσα, από τη φάτσα καταλαβαίνεις πράγματα. Δηλαδή, από το πρόσωπο καταλαβαίνεις, φάτσα, φίλε, έτσι. Τι να λέμε τώρα, σε παρακαλώ, δηλαδή, σφυρίζει ακόμα αυτός. Επειδή τυχαίνει να είμαι, γιατί μια φορά είχες πει ότι είσαι δίδυμος με οροσκόπο δίδυμο. Ναι. Το ρώτησα επίτηδες, επειδή είμαι δίδυμος, ρώτησα τη γυναίκα μου τι οροσκόπο, τι πράγμα είναι αυτό και με λέει και εγώ το ίδιο είμαι μαζί σου. Τους καταλαβαίνω από το πρόσωπο φίλε μερικούς. Τη φάτσα. Δηλαδή το κοιτάω κάποιον στη ζωή, πάω σε ένα μαγαζί να ψωνίσω και το καταλαβαίνω από το πρόσωπο ότι είναι Κώστα, πεταμένος. Δεν τα πολύ πιστεύω να σου πω την αλήθεια τα ζώδια. Ναι, αλλά, εντάξει, αλλά έχουμε αυτό εδώ το χάρισμα ο καθένας μας στη ζωή μας.
κάποια χαρίσματα. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Εγώ λοιπόν έχω τις φάτσες, ναι, ρε φίλε. Τις φάτσες. Εγώ ξέρεις δηλαδή, κάτι κοιτάς που... τη ματιά του και λες τώρα, δεν μιλάμε για ομορφιά και για παιδιά, για τη ματιά του. Όχι, όχι, για τη ματιά. Και συνήθως, συνήθως πέφτω μέσα. Θα σου πω ένα πράγμα. Δεν τα πιστεύω τα ζώδια, έτσι. Όμως, ναι, okay. Σε έτσι, μια παρέα 10-15 ανθρώπων, αυτόν που είναι δίδυμος, φίλε, τον καταλαβαίνω κατευθείαν. Έχουμε μεταξύ μας υπάρχει αμέσως ένα τσαφ. Πρόσεξε, είτε είναι άντρας και στην παρέα και στο χαβαλέ και στην κουβέντα και είτε στην ατάκα, είναι. Είτε είναι γυναίκα που επίσης και εκεί υπάρχει κάτι. Αμέσως υπάρχει μια αυτή. Ναι, και για μένα ισχύει αυτό. 8 στις 10 φορές να πω, μήπως είσαι δίδυμος. Πού το ξέρεις. Ναι, και πέφτουμε μέσα, ναι. Λέω ρε παιδί μου τώρα, πώς μπορείς να το καταλάβεις τον άλλον. Είναι έτσι, είναι η φτιάξη μας. Είμαστε περίεργοι οι ράτσα πάντως, ξέρεις τα διδυμάκια. Ναι, είμαστε. Δεν βαριέσαι ποτέ. Να κλείσουμε, ξέρεις με τι, Κωνσταντίνε. Για μένα, δίπλα στο σωματείο, και όταν λέμε δίπλα στο σωματείο, εννοούμε ότι είμαστε δίπλα στον Ιβάν και ο Γιωργάκης δεν είναι Γιωργάκης, είναι Γιώργος. Γιατί αυτοί το λένε υποκινητικά. Ακριβώς. Άλλο να το λέμε με αγάπη. Γιώργος και θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΟ. Ακριβώς. Άλλο να το λέμε με αγάπη, το Γιωργάκης, όπως λέω Θανασάκη, και άλλο το υποτιμητικό. Και είπα κι άλλο. Και κάτι άλλο. Είπα κάτι άλλο. Είναι τελείως αφελές να πω να νομίζουμε ότι κάνουμε κριτική στον ιό και αφήνουμε απ' έξω τον πατέρα. Όποιος, ναι, όποιος, ναι, τα βάζει με το γιο, ναι, τα βάζει, ναι, και με τον πατέρα, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Εσείς τι λέτε, ας πούμε, ότι τα διαχωρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν. Όχι, ναι, θα όχι, το κάνουμε είναι και οικογένεια, είπαμε. Κριτική και εκεί, βέβαια, στα λάθη. Θα τα πούμε τα λάθη. Αλλά με αγάπη κάνουμε κριτική. Αυτό, ρε παιδιά. Όχι να φτάσουμε και επίσης, να είμαστε. Επειδή μας επειδή μας κατηγόρησαν για κάτι αυτοί οι τύποι, λοιπόν, το θέμα είναι ποιοι λένε αυτό που λένε. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ποιοι το λένε. Λοιπόν, και όταν να το λένε αυτοί, πώς να τους πιστέψεις, ρε φίλε, αυτοί έχουν κοροϊδέψει όλο τον πλανήτη. Ο Βρώμικος λοιπόν με δείχνει με το χέρι. Φιλιά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς τον. Σε ακούω πολύ στο βάθος. Λουκά, σε ακούμε χάλια. Βγάλε το κορδόνι άμα έχεις μαραφέτη. Γιατί σε χάνουμε στο βάθος. Έλα. Τώρα. Έλα, μ' ακούς τώρα. Τώρα, πάμε. Σε ακούμε. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει μία δίκη. Ναι. Η απόφαση θα φανεί από σήμερα. Φαίνεται, αν διαβάζεις τον άνθρωπο όταν... μιλάς μαζί του, καταλαβαίνεις περίπου τι απόφαση θα πάρουν οι δικαστές. Ναι, εντάξει. Okay, ναι. Λοιπόν, από σήμερα πρέπει να ξεκινήσω από μια άλλη δίκη. Για αυτούς που δεν τον δικάσανε. Σωστό. Για αυτούς που ήταν συνένοχοι σε αυτό που έγινε στο δίον του. Και αν εμπλέκεται που εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός, να πάει και αυτό σκαστημένο. Τι αν εμπλέκεται. Αν εμπλέκεται. Ολυμπιακός το ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν υπάρχει υποθετικός λόγος. Επειδή εμπλέκεται. Επεξηγηματική πρόταση, όχι. Αν. Οπότε και αυτή η υπόθεση του ΠΑΟΚ να πάει σκαστημένο. Να δω πώς θα την καταρρύψει και αυτή η υπόθεση. Ρούπι! Ρούπι! Το ξέρεις το ρούπι! Το χλωρό κλαρί, το ξέρεις το χλωρό κλαρί! Σε χλωρό κλαρί, φίλε! Τίποτε, Κωστή. Σήμερα πρέπει να αρχίσει το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τον δεύτερο πόλεμο. Αντεπίδεση. Φουλ αντεπίδεση. Να διατύχει και να ξεφτυλίσει το όνομα Ολυμπιακός σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να το κάνει γιατί έχει πολλές αποδείξεις για να το κάνει αυτό. Ακριβώς. Να διασυρθούν παντού, να ξέρει όλοι οι φίλοι ως τι έχουν κάνει. Αυτό. Ναι. Όπως το λες. Και δεν χρειάζεται να βγει απόφαση για τα στημένα. Μόνο και μόνο με την υπόνοια, όπως έγινε με τη Μέταλλις και την Τούρκικη, δεν θυμάμαι τώρα η Γαλατά, ήταν η Φενέρ. Με την Τούρκικη. Έξω. Έξω από το Champions League, έξω. Κύριε, εφόσον εμπλέκεστε σε τέτοια πράγματα, έτσι, μέχρι να τελειώσει η δίκηση. Μετά, άμα το οθήσκει σε αγνή περιστερά, βεβαίως. Αλλά μέχρι τότε δεν μπορείς να είσαι σε αυτή την παρέα. Απλά. Αυτό που βαραίνουν τον Ολυμπιακό δεν ανατρέπονται, φίλο μου. Εάν δικάσουν. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα λέγαμε ναι. Επειδή είμαστε εδώ όμως σε αυτή τη χώρα και με αυτή την κυβέρνηση, δεν περιμένω εγώ υποβασμό του Ολυμπιακού. Σας το λέω, δεν θέλω να δίνω ψεύτικες ελπίδες. Μακάρι να γίνει αυτό που πρέπει.
Αλλά... Κωστή, επειδή σε είπα ότι πρέπει να γίνει πόλεμος από σήμερα, το νομικό επιτελείο να γεμίσει όλη την Ευρώπη αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια, πιστεύω ότι θα πάρει θέση η UEFA εναντίον του Ολυμπιακού και δεν θα μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη διαφορετικά. Τώρα όσον αφορά για το αγωνιστικό, ο προπονητής, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Ο προπονητής όλη αυτό που λες, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω ρε παιδιά, αυτό που λες Λουκά, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Δοκιμάζει ποιος είναι καλύτερος για αυτό το παιχνίδι και αυτός βάζει μέσα. Τι άλλο πρέπει να δει για να αφήσει εκτός αποστολής τον Μπίσεσβερ, που για μένα είναι αδυναμία μου ο Μπίσεσβερ. Τα έχουμε πει για τον Μπίσεσβερ. Όχι να ξεκινήσει, γιατί η ομάδα δηλαδή να ξεκινάει με 8 με 9 παίκτες το πρώτο ημίχρονο και να προσπαθεί να διορθώσει τα διόρθωτα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω φίλε. Νιώθω ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει σύστημα. Είναι τουρλουμπούκι. Είναι άντε, βάλε τους πιτζιρκάδες μέσα. Βάλε, άλλαξε. Πέντε βγάλε, πέντε βάλε. Νιώθω ότι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος του χρόνου, αν μείνει, να μας παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό. Έχω χάσει εγώ την πίστη μου, ρε παιδί. Πώς το λένε, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν έμαθα να κρύβομαι ποτέ στη ζωή μου. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός. Όχι, είναι άσχετο με τους παίκτες. Εγώ σου λέω του φέρνουν πέντε παικταράδες. Μπορεί αυτός να αντέξει την πίεση του πρωταλληλισμού. Έχει μάθει στη ζωή του να κυβερνάει καράβι μεγάλο. Μπορεί. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει κάνει πρωταλληλισμό ποτέ στη ζωή του. Και δεύτερον, δεν είναι δίκαιο. Συμφωνώ με το φίλο το Στέλιο από τις Σέρες ότι δεν είναι δίκαιο. Ο προπονητής πρέπει να είναι δίκαιος. Δεν είναι, φίλε. Ναι, δεν είναι. Να τιμωρεί και να συγχωρεί όμως όταν πρέπει να συγχωρέσει. Όταν δει ότι η τιμωρία έπιασε τόπο. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να είναι δίκαιος, οπότε δεν κάνει για προπονητή σε μεγάλη ομάδα. Έγινε, Λουκά. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Παιδιά, αυτές οι τρεις που είναι μέσα γραμμές, για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, ακούστε, καλημέρα. Καλώς του, Στελάρα. Έλα. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Μελέτησε ο άλλος. Μην παίρνετε παρακαλώ, άλλο πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι. Έλα Στελάρα μου, έλα. Είχα πει εκεί πέρα από ένα μήνα, γιατί λέμε πολλά πράγματα να βγαίνουμε κάθε μέρα, ότι μήπως η ζημιά από όσο του κρατάνε αυτό τον προπονητή είναι τελείως μεγαλύτερη από το να το διώξουν μια ώρα αρχίτερα. Δηλαδή αυτό που λέει και ο παίκτης ότι ο Ίγκασο μου είπε να πάει να χτυπήσει το φάουλ, δείχνει ότι έχει μαύρα μεσάνυχτα από το υλικό και από τους παίκτες και κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα που μπορούν να έχουν. Εγώ ρωτάω το εξής, σε ρωτάω Στέλιο. Αν ο Ίγκασον δεν του έλεγε χτύπα το εσύ μικρέ, τι, θα το βαρούσε κάποιος άλλος, ε? Μπορεί δηλαδή, να πήγαινε πάνω από την νηστεία και να είχαμε χάσει τώρα. Δηλαδή, και να λέγαμε ακόμα και χειρότερα. Περιμένει ο πιτσιρικάς από τον παλαιότερο να του πει χτύπησε το. Και μπράβο στον Νίκασον που έχει αυτή την ηγετική ικανότητα να τον πει ότι ξεσκάρισε. Πιστεύω ότι δεν έκανε πάνε. Τι έχουμε πάθει, ρε. Εγώ ξέρω τι βλέπω στην ομάδα, Αγκωστή. Η ομάδα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει πως είναι ένας ασθενής που είναι άρρωστος και έχεις κάνει τελείως λάθος διάγνωση και κάνεις τελείως λάθος φαρμακευτική αγωγή, ρε παιδί μου. Ναι. Όλα τα κάνεις λάθος. Ναι. Από διάγνωση μέχρι θεραπεία όλα είναι λάθος. Ναι. Και εσύ περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει διαγνώσει λάθος και κάνει θεραπεία λάθος να σε γιατρέψει. Δεν γίνεται να πω. Δεν ξέρω. Και κάτι ακόμα. Ναι. Ο Γκαρσία, εγώ πιστεύω από τη στιγμή που ξέρει την ομάδα, ξέρει τους παίκτες τους πιτσιρικάδες, γιατί εγώ το έχω πει, είναι φαν του να έρθουν τέσσερις παιχταράδες, αλλά παιχταράδες, ούτε ένας παραπάνω, ούτε καν πέντε, τέσσερις παιχταράδες, δύο τερματοφύλακες, ένας χαφ και ένας επιθετικός, και μετά βάλει τα πιτσιρίκια με πολλά τρεξίματα και μένα που ξέρει το DNA του ΠΑΟΚ, φίλε. Και ένα τελευταίο για τα κουράκια, είχα πει πάλι πριν από ένα μήνα, γιατί εμείς τα λέμε πριν από ένα μήνα, Κωστή, ότι αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να αποδείξουν άμα μπορούν να σφυρίζουν. Να σφυρίξουν. Αποδείξαν ότι δεν μπορούν. Ούτε σε γυναίκα που περνάει δίπλα και θέλουν να τις σφυρίξουν, φίλε, ούτε. Σε γυναίκα όμορφη. Αποδείξαν ότι δεν μπορούν, φίλε, είναι άξιοι της μοίρας τους και της τύχης τους να σηκώνουν μόνο τις πινακίδες και τις καθυστερήσεις. Και όπως λέω και εγώ, ξένος και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Εκτός και αν, Κωστή, επειδή τώρα θα γίνουν οι κρίσεις για την επόμενη χρονιά, δείχνουν πόσο καλά παιδιά είναι μερικοί έτσι, για να μας ξαναβάλουν. Διαπιστευτήρια. Αυτό εξετάζεις, αγόρι μου, εξετάζεις. Ναι. Φιλιά, γεια σου, Στελάρα μου. Τα λέμε το μεσημέρι. Γεια. Εδώ. Τελευταίος, προτελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε.
τρεις φορές ήμουνα σε αναμονή και έπεσε. Έπεσε. Και μου τα μέσα. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Φτύστε μας, να μην μας ματιάσετε. Συγγνώμη, συγγνώμη, εγώ φταίω, παιδιά. Ναι. Τίποτα, δεν πειράζει. Κωστή, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το. Είσαι ο, είσαι ο. Βασίλης από Κατερίνη. Έλα, έλα, Βασίλη, έλα. Βασίλη, έλα. Με το Βιερίνε τι γίνεται, Κωστή? Ο Βιερίνε είναι τραυματίας. Και περιμένουμε να παίξει τώρα με τον Παναθηναϊκό. Αν ρωτάς από αγωνιστικής άποψης. Αν ρωτάς λοιπόν από άποψης άλλης, α, το αν θα μείνει ή όχι, είναι κάτι που συμφώνησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τον πρόεδρο από την τηλεδιάσκεψη να το συζητήσουν μετά τα play-offs. Δεν ξέρω λοιπόν για ποιο από τα δύο με ρωτάς, σου απαντώ και για τα δύο. Έτσι. Κωστή, θα σου πω μια είδηση τώρα και μακάρι να βγω λάθος, αλλά είναι από έγκυρη πηγή, από δικό μου άνθρωπο. Ότι δεν μένει και πάει στο Λουτσέσκου. Όχι, όχι, όχι. Γιατί και αυτό το έχω ακούσει. Ναι. Όχι, Κωστή, θα σου πω ακριβώς τι έγινε και θα μου πεις μετά όταν θα βγει η τελική απόφαση. Ναι. Θα σου πω ευθέως αν το ξέρω ή όχι, αμέσως με το που θα μου το πεις, γιατί έχω ακούσει διάφορα σενάρια ότι αρχικά του είπανε διαιτές και μετά του είπανε ένα συν ένα και χολώθηκε. Και τώρα ακούς, ο καθένας λέει, φίλε, ό,τι θέλει, το καταλαβαίνεις, έτσι. Για πες όμως, λοιπόν, σε ακούω. Άκουσε μου, είναι από έγκυρη πηγή, δεν βγαίνω να λέω αερολογίες. Λοιπόν, τον έκανε πρόταση ο Σαββίδης ένα συν ένα 2,5 εκατομμύρια στα 2 χρόνια και 15 μάτς συμμετοχή. Και ο Βιερίνε δεν το δέχτηκε, θέλησε παραπάνω και 10 μάτς κάθε χρόνο να έχει συμμετοχή και τον έστειλε, Κωστή, αδιάβαστο και ο Βιερίνε είναι παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω. Η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση που έγινε προχθές με τον Σαββίδη ήταν καθαρά για τον Βιερίνια. Με λύπησε πολύ που το έμαθα από, στο ξαναλέω, από πολύ έγκυρη πηγή. Μα να σου πω κάτι, αυτά που μου λες, επειδή έχουν τόσες λεπτομέρειες μέσα, πρέπει να στο έχει πει ή ο Βιερίνια ή ο Σαββίδης, γιατί αυτοί οι δύο είναι εκεί και τα συζητάνε. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου, αυτό που μου λες, εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι, όπως επίσης δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω, δηλαδή μου λες κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Γιατί μου είπε συμμετοχές, μου είπε συμβόλαια, ακριβώς, μου είπε νούμερα, μου είπε τα πάντα. Δηλαδή, ακριβώς, τι να σου ακριβώς πω. Δεν ξέρω. Αδερφέ μου, αλήθεια στο λέω, τιμή σου μιλάω όμως, αν γνώριζε αυτό που μου λες, δεν είχα κανένα λόγο να το κρύψω. Θα σου έλεγα ναι, τα σπάσανε και φεύγει. Δεν είχα κανένα λόγο να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω όμως. Θα τα πούμε ξανά. Σε ακούω καθημερινά, το ξέρεις. Χαίρομαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ. Εδώ είμαστε. Αυτό που έχω να πω εγώ, είτε ισχύει αυτό που λες, είτε δεν ισχύει, ο Αντρέ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να χαθεί. Είτε ως παίκτης, είτε ως τεχνικός διευθυντής, είναι ένα κεφάλαιο. Δεν θα πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή. Αυτό λέω εγώ σαν Κωστής όμως, έτσι. Τώρα, αν ο Αντρέ δεν ακούσει αυτά που θέλει και πει με υποτιμάει πρόταση και θέλω να φύγω, θα φύγει. Έτσι, αν τα βρούνε να μείνει, να μείνει. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω σε αυτό που λες. 35,5 εκατομμύρια δεν είναι λίγα για... Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που μου λες. Δεν μπορώ να χτίσουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το υποθέσω. Δεν ισχύει και ελπία, φάνταστε αυτό. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω αυτό που μου λες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το ποσό 2,5 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Του έδωσε 2,5 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Δεν ξέρω αν ισχύει το ποσό. 15 συμμετοχές. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κωστή και ζήτησε παραπάνω. Σου ξαναλέω, πρέπει να είσαι ή ο Ιβάν ή ο Αντρέ. Ένας από τους δύο, να ένας το έχει πει. Νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έγινε. Σε χαιρετώ. Καταλαβαίνετε, παιδιά, έτσι. Θα βγει ένας άλλος να πει: έμαθα εγώ ότι του δίνει 5 εκατομμύρια και 30 συμμετοχές. Δεν μπορούμε τώρα, παιδιά, το καταλαβαίνω. Εγώ δεν λέω ότι λες ψέματα. Έτσι. Απλά έχω μια πηγή, μου είπε: δεν γίνεται. Τελευταίος πριν το διάλειμμα, ναι. Τίποτα. Πάμε διάλειμμα, γρήγορα επιστρέφουμε για τους υπόλοιπους. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Με ανοιχτές γραμμές κάθε μέρα. Προχωράμε μέσα στον Ιούλιο. Με δύναμη, με αισιοδοξία, με πίστη. Να σας θυμίσω ότι στο Κοφίνι, στην 25η Μαρτίου 79, στον Εύωσμο, εξαιρετικά πιάτα, υπέροχο εστιατόριο, αναλαμβάνει εταιρικές εκδηλώσεις. Κάθε Τρίτη, live, αύριο έχει live, υπέροχο, θα δώσουμε και τραπέζι. Και φυσικά, εκεί μπορείτε να κάνετε και βαφτίσεις και γάμους και τα πάντα όλα. Κοφίνι, τα πάντα σου δίνει. Πάμε στις γραμμές.
Θυμίζω, κληρώνουμε κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Υπέροχα σήμερα. Μια σακουλάρα κρέατα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Συζητάμε όλα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟ και όχι μόνο. Σήμερα εκδικάζεται στο ΚΑΣ η υπόθεση. Επιτέλους, να τελειώνουμε με αυτό. Συζητάμε για τις άθλιες διαιτησίες των Ελλήνων διαιτητών, Κομίνη, Κουμπαράκηδες κτλ. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα, τα δικά μας λάθη, τις δικές μας αδυναμίες, το τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει. Με πολύ σεβασμό λέω, το ξαναλέω, με πολύ σεβασμό σε αυτά που έχουν προσφέρει παίκτες που έκλεισε ο κύκλος τους. Φωνάζει αυτό από μακριά. Και σε αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν συναισθηματισμοί. Αιώνια ευγνωμοσύνη για κάποιους, για αυτά που προσέφεραν, έτσι. Και δεν το λέω συγκεκριμένα για έναν ή δύο, γενικά το λέω. Ότι θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι ο κύκλος έκλεισε. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Είτε έχουν είτε δεν έχουν συμβόλαιο. Ποιοι θα είναι αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι εκεί για να το αποφασίσουν. Δεν είναι δικός μας ρόλος. Όπως επίσης και για το θέμα του προπονητή. Το λέω συνέχεια για τους καινούργους στην παρέα μας. Δεν είμαστε εδώ, δεν είμαι εδώ να χρησιμοποιήσω ενικό για να πω φύγε εσύ, έλα εσύ. Ή ο τάδε, το θέλω τον τάδε ή θέλω τον τάδε. Δεν είναι. Απάντησε στο ερώτημα αν πιστεύω ότι μπορεί ο Γκαρσία. Βεβαίως και μπορεί. Έτσι, αυτό είναι. Απάντησε στο ερώτημα. Δεν είμαι εδώ για να πω να φέρνω και να διώχνω προπονητές. Και αν φύγει αυτός, το ποιος θα έρθει μπορεί να είναι ο Μπόλωνη, μπορεί να είναι ο Ίβιτς, μπορεί να είναι ο Λουτσέσκου, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν έχουμε καμία πρεμούρα να προωθήσουμε ένα συγκεκριμένο προπονητή. Στο ερώτημα όμως, αν μπορεί ο Πάμπλο, είμαι 150% σίγουρος ότι μπορεί. Αυτό. Όποιος και να έρθει όμως, θα έχει τη στήριξη, θα έχει την εμπιστοσύνη, αν φύγει αυτός. Αν μείνει αυτός, θα δούμε. Αν μείνει αυτός. Δεν νομίζω ότι θα μείνει, όμως, με αυτά που έδειξε. Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε επανέναρξη μετά τη διακοπή για τον κορονοϊό. Πιστεύω θα έμενε. Θα έμενε αν δεν είχαμε τη διακοπή, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Τώρα με αυτά που είδαμε στα playoffs, νομίζω ότι θα χαιρετήσει. Τον τρόπο θα το βρουν οι ειδικοί. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Κωστή μου. Ναι. Καλώς τον κορίτσι. Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς την είναι, καλώς τη Λιάννα. Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Καλώς το ζουμουσάκι. Γεια σου, Λιάννα μου. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια. Λοιπόν, τις απόψεις μου τις ξέρεις, τις είπαμε κατηδίαν. Δεν θέλω να μιλήσω για την ομάδα. Απλά θέλω να παρακαλέσω τους συνοπαδούς. Ό,τι γνωρίζουμε και μαθαίνουμε, εντελώς τυχαία μπορεί κάποια φορά να βρεθούμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Ναι. Καλό θα είναι αυτό το διάστημα να μην τα λέμε. Ναι. Δεχόμαστε πόλεμο από παντού. Δεν χρειάζεται να βάζουμε και εμείς ναι. οι ίδιοι φυτίλια στην ομάδα. Εσείς τι λέτε, εγώ δεν μαθαίνω. Δεν μαθαίνω. Όμως, ορίστε. Εσείς τι λέτε, εγώ δεν μαθαίνω, ας πούμε. Εγώ γνωρίζω. Αλλά όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω απλά, κάποια πράγματα που μπορεί να ισχύουν, μπορεί αυτό. Και όχι. Δεν μας ενδιαφέρει καλό να κάνουμε μπάχαλο τον ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Να πουλήσουμε καλό αυτό. Καλό θα είναι να τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Θα δούμε τι θα γίνει. Να τελειώσουν επιτέλους τα play-off. Και μετά θα δούμε. Να δούμε τι θα γίνει και με την εκδίκαση στο ΚΑΣ. Όλα. Το τι προτάσεις του είπε, τι έδωσε, τι πήρε, τι όχι, αυτά παιδιά. Δεν μπορούμε να χτίσουμε εκεί πέρα πάνω διάλογο τώρα, το καταλαβαίνετε. Και γενικά ό,τι γνωρίζουμε για παίκτες ή οτιδήποτε ακριβώς. αφορά την ομάδα. Εδώ δεχόμαστε πόλεμο από παντού, δεν είναι ανάγκη και οι ίδιοι να μόνοι πάνε μας. Τα μάτια της ομάδας. Ακριβώς, μας. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου μέχρι κόμματος. Μέχρι Εντάξει. κόμματος, μέχρι κεραίας. Αυτό ήθελα να πω, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια σου Λιάννα, ζουμουσού, φιλιά πολλά. Λέμε και ποτέ δεν κλαίμε, ποτέ. Φιλάκια πολλά. Φιλιά. Γεια σου Λιάννα μου, γεια σου Λιάννα γεια. Παιδιά. Μας έρχονται κάθε μέρα, έτσι, και μέσα στο κινητό και στα inbox και στα μηνύματα. Χίλια πράγματα. Ο Τάδε μου είπε ότι ο Δίνα του είπε γιατί έτσι αλλιώς. Δεν μπορώ. Αν λέγαμε όλα αυτά που μαθαίνουμε, έτσι, θα τρελαίναμε τον κόσμο καταρχήν. Μου έχουν πει τα τέρατα. Μέχρι ότι έκλεισε ο Λουτσέσκου. Λέω ο Λουτσέσκου. Ναι, έκλεισε, λέει, το λέω από πηγή ιαματική. Τι λέω, πετρελοπηγή. Έκλεισε, λέει, να ξέρεις, γυρίζει. Και φέρνει μαζί του, λέει, τον Μπρίγκοβιτς και ίσως λέει και τον Σάχοφ. Εντάξει, να βγω να το πω εγώ αυτό τώρα και να χτίσω και εκπομπή επάνω σε αυτό. Σας λέω ένα από τα πράγματα που μου είπαν. Έχει κλείσει, λέει, ο Ίβιτς, τέλος. Είναι κλεισμένος ο Ίβιτς, λέει. Γι' αυτό έφυγε από την Ισραηλινή.
Έχει κλείσει τον Πόλωνη. Δηλαδή, μόνο στο θέμα του προπονητή μπορώ να σα πω 10 διαφορετικά σενάρια. Ο Ζουνίδης λέει: κλεισμένο. Το λέω εγώ από μπατζανάκι του Ζουνίδη που τον ξέρω, που είναι οδηγό ταξί. Και να κάνουμε τέτοιο πράγμα με υποθέσεις, ρε παιδιά. Με υποθέσεις. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Επειδή μου ανέφερες πριν. Σε ανέφερα. Είπα να πάρω. Για βες. Τι είπα, ούτε θυμάμαι. Είπε το όνομά μου πριν και λέω κάτσε να πάρω τώρα. Το όνομά σου, γιατί ρε. Δεν με είπες πριν, με μπέρδεψε με κάποιον άλλο. Α, είπα ναι, είπα. Εφραίμ είπα, ε. Ναι, σωστά, ναι. Έχεις δίκιο. Έμοιαζε η φωνή. Κωνσταντίνος, αυτός δεν είναι εγώ κατηγορημένο. Λοιπόν, για πες ρε Εφραίμ. Παίρνει ένας δίδυμος με οροσκόπο δίδυμο. Λοιπόν. Θα κάνω μια αναδρομή λίγο στα παλιά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε τίποτα από όλα αυτά που λέγονται. Ναι. Θα κάνω μια αναδρομή στα παλιά σύντομη. Λοιπόν, θα γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, 30 περίπου, και μου έρχεται στο νου σε δύσκολες στιγμές της ομάδας πάντοτε τα παιδικά χρόνια που ήταν έτσι δύσκολα. Ναι. Που προσπαθούσαμε να βρούμε λεφτά να μαζέψουμε για το εισιτήριο, για το γήπεδο, προσπαθούσαμε να βρούμε λεφτά για το λεωφορείο, ναι. Γιατί ερχόμασταν και από μακριά, μετά κάναμε και το σύνδεσμο και τρώγαμε κρύα, βροχές, πολλές φορές δεν λέγαμε και στους γονείς και που πάμε κτλ. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό, αυτή η παιδική αγάπη και αυτή η φλόγα, ελπίζω και εύχομαι σε όλους τους φίλους και ο παδός του ΠΑΟΚ, να μην σβήσει ποτέ. Σε μένα δεν έχει σβήσει και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ναι ρε φίλε. Γεια στο στοματάκι σου. Αυτό που λέω ότι μην αφήστε ποτέ, μην πεθάνει ποτέ το παιδί μέσα μας, αφορά και σε αυτό το σκέλος. Του να αγαπώ με τον τρόπο που αγαπάει ένα παιδί, χωρίς να περιμένω να πάρω πίσω, με την τρέλα, με τον ενθουσιασμό ενός παιδιού, με τα αθώα μάτια του, όχι με ιστεροβουλία, όχι με συμφέρον, έτσι. Ναι, με τις αντιρρήσεις μας, με την κριτική μας, ναι. Αλλά ένα παιδί, φίλε, ποτέ δεν θα ισοπεδώσει. Ποτέ δεν θα ξεφτελήσει αυτό που αγαπάει. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Γυρίζω εκεί πέρα πίσω. Βλέπω με εκείνα τα μάτια, αισθάνομαι τα ίδια πράγματα. Δεν θέλω να πω για αυτά που συμβαίνουν. Όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα ξέρουν τι θα κάνουν καλύτερα για την ομάδα. Και το τι έχει προσφέρει ο καθένας το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται τώρα να αναλωνόμαστε τι κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Εύχομαι επειδή αυτή τη χώρα την αγαπάμε πολύ, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε και κάποια πράγματα που συμβαίνουν μόνο εδώ. Εύχομαι το μεσημέρι η απόφαση, γιατί άμα είμαστε σε άλλο κράτος θα έλεγα... Δεν θα υπάρξει, Εφραίμ, σήμερα απόφαση. Μην περιμένετε σήμερα. Ναι, τέλος πάντων, εύχομαι η εκδίκαση σημερινή να βγάλει τη σωστή απόφαση. Ναι, σωστό. Η σωστή, όχι αυτή που θέλουμε εμείς, αυτή που πραγματικά είναι. Το δίκαιο ζητάμε. Έτσι. Το δίκαιο, φίλε. Αυτό. Ζητάμε το δίκαιο. Να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και από εκεί και πέρα μόνο μπροστά κοιτάμε. Πίσω ποτέ. Πάμε μπροστά. Κοιτάμε πίσω για να πάρουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε πιο δυνατά μπροστά. Έγινε, Εφραίμ, σε ευχαριστώ. Αυτό. Να είσαι καλά. Φίλε. 363 τα φιλιά μου. 363. Ζούμου σου, αδερφέ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, οι δύο γραμμές που είναι μέσα και... Παναφωτά. Καλώς τον, ναι. Καλώς στο Στράτο. Καλώς στην Καλαμαριά. Όχι Καλαμαριά. Τι. Διαβατά. Διαβατά. Ναι, μέσα, όχι εξω. Μέσα, παιδί μου. Μέσα. Θα μας στείλουν αυτοί μέσα, οπωσδήποτε. Έλα ρε Στράτο, έλα. Συγχαρητήρια τα κοράκια που έχουμε. Βέβαια. Μέχρι και ο Κάκος εχθές έγινε εξωφρενών. Ναι, μέχρι, φαντάσου. Που συνήθως, συνήθως δεν λέει, δεν τους περνάει πριν ο Κορδέλα, είναι soft. Είναι άπιστο. Ναι. Εχθές που έπεσε με τον Άρη ο Ρώσος από την Ρωσία, ο δικός μας δεν μπορεί να έρθει από εκεί, έχω στεί. Δεν κατάλαβα, εχθές που έπεσε ο Άρης... Ο Ρώσος που έπεσε εχθές, ο διατητής. Ναι. Από εκεί πώς επιτρέπεται, ο δικός μας, ο Ιβάν, δεν μπορεί να πάει από εκεί για να φύγει. Θα έρθει. Από την Ρωσία. Δεν το ξέρω αυτό. Θα έρθει πολύ σύντομα. Θα έρθει πολύ σύντομα. Τι να πω. Το είδα κοράκι, άστο. Άστο, φίλε, άστο. Τελειώσαν οι λέξεις. Θα πάμε φυλακή άμα πούμε αυτά που θέλουμε. Άστο, άσε με. Ο Σάκη 52, άμα θες βάλε, Γιατί να μην σε βάλω. Βεβαίως. Έγινε Στράτο. Σε ευχαριστώ. 652. Να είσαι καλά. Τελευταίος. Καλημέρα. Εσύ κλείνεις, εσύ είσαι η φίρμα.
Ναι! Το πας από εδώ, το πας από εκεί, να καλύψεις αυτό που έχεις κάνει, αλλά τέλος. Έλα Βασιλάκη, εσύ! Κλείνεις! Πάμε σύντομος, τα προβλήματα στο ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν για μένα, τίποτε πρόβλημα. Εμένα τα προβλήματα μου τα έλυσε όλα ο Σαββίδης. Το μόνο που υπάρχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, περνάει μια κρίση η ομάδα, πάντα στο ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν ηγέτη, τον οποίο θα πρέπει να το στηρίξουμε, μέχρι που δεν πάει άλλο θα πρέπει να βάλουμε τα στήθη μας μπροστά σαν λαός του ΠΑΟΚ, γιατί χωρίς το Σαββίδη ξεχάσαν πολύ, πάρα πολλά άτομα εύκολα, τα τελευταία 3 χρόνια τα κύπελα, ξεχάσαν τα 2 πρωτάθληματα, το αλήθιο το πρωτάθλημα, το double. Λοιπόν, θέλω να τους πω το εξής, παιδιά, δεν χρειάζεται αυτή η μιζέρια. Είμαστε λαός με πρόεδρο, με κάκαλα. Λοιπόν, τώρα, για το κλίμα της ομάδος το απέδειξε ο Λιμιός όταν σκοράρει ο Μπίσης Βαρκέτρεξε να πανηγυρίσει, ο Λιμιός του γύρισε τις πλάτες. Λοιπόν, πιτσιρικό, σοβαρέψου, όχι εσύ και όλοι σας μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και δώστε την ψυχή σας, γιατί σας πληρώνει, σας ταΐζει σε καιρό πανδημίας που οι άλλοι έχουν χάσει τις δουλειές. Δυστυχώς εσείς αυτό που έκανες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ με το Λιμιό, να γυρίσει τις πλάτες σε παίχτη του ΠΑΟΚ την ώρα που προηγήθηκες. Αυτό ήταν τραγικό λάθος και εγώ σαν, πραγματικά το λέω αυτό με μεγάλη μου λύπη, σαν προπονητής θα εισηγούμουν να τιμωρηθεί παραδειγματικά, γιατί αυτοί είναι που χαλάσαν τον ΠΑΟΚ και μετά ο προπονητής. Την καλημέρα μου και να έχεις ένα όμορφο. Βασίλη, και σε ευχαριστώ. Πριν φύγεις, δώσε μου από το 1 μέχρι το 62 ένα νούμερο. Τέλειος. Φανταστικός, μου δώσε μια νουμεράκλα. Υπέροχος. Μαριλής, 1 με 62. Λοιπόν, τι γίνεται ρε. Καλημέρα Κωστάκη, ομάδα χρειάζεται ηλεκτροσόκ από τον πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Τότε ίσως δούμε κάτι άλλο. Βάλαμε για τα κρέατα τον Δημήτρη Μενεξέ, ο Κουτσαμπάς, ο Κώστας. Λοιπόν, καλημέρα στο Σότι τον Κυριάκο, καλημέρα στην Έρη την Καραγιάννη. Γεια σου Αφροδίτη μου, γεια σου Βασιλική, γεια σου Κωνσταντίνε μου, Θεοδοσιάδη, Στάθη. Καλημέρα, βάλαμε για το κρέας. Μηνύματα που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, παιδιά. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Λιόλιος Δημήτρης, Κρεοπολείο, Ζούμου Σου Κωστή. Δεν ξέρω αν είσαι ο παλιός ηχολήπτης. Δεν νομίζω, δεν είναι αυτό το νούμερο, γιατί το θυμάμαι το νούμερό σου. Ο Δημήτρης Λιόλιος κερδίζει τα κρέατα. Στέλνω το νούμερό σου στο Κρεοπολείο Μιχάλης. Φτάνουμε στο τέλος. Δεν ξεχνάτε, Τέντα Home. Αυτός είναι ο καλύτερος, ο κορυφαίος στην Τέντα. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, ανατολικά 4:30-0:11. Δυτικά στο Αγνό Στρατιώτη, στην Πολύχνη, όπως ανεβαίνετε την ανηφόρα. Φυσικά Κλιμάρτ, μπείτε στο κλιμάρτ.gr. Κορυφαίος στον κλιματισμό. Ψήξη θέρμαση, Κώστας Κιωσές, Ντάικιν. Και φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι. Εκεί θα φάτε εξαιρετικά πράγματα, 705-750 τη λιβεριά. Και θα με θυμηθείτε. Εμείς Ζουμουσού λέμε και θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Έρχεται φοβερό δίδυμο. Κόλκα Μπατμανίδη, δεν φεύγει κανένας. Μένετε στον αθλητικό Λίμπερος 107 και 4. Bye, bye, bye.